άνοιξε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως. Ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως. Ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. 1, 2, 3 και όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα της αγάπης. Τα φρένα έχουν σπάσει για μένα. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα, μάτια μου. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα της αγάπης. Τα φρένα έχουν σπάσει για μένα. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα, μάτια μου. Μάτια μου. Γεια σας! Καλό μεσημέρι! Εδώ είμαστε με πολύ κέφι, με πολύ μουσική και νομίζω έτσι θα περάσουμε μια ωραία Κυριακή. Κοντά μας το συγκρότημα Satisfy, ο Αλέξης, ο Περικλής και ο Δημήτρης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, καλώς βρήκαμε. Θα έχουμε μουσική σήμερα. Πολύ μουσική και πολύ κέφι. Πολύ, έτσι λέμε. Γεια σας, Στέφανε. Γεια σας, παιδιά. Θα περάσουμε πολύ ωραία σήμερα. Αυτό σας το υπόσχομαι. Πάμε όμως να δούμε και τι δώρα θα δώσουμε. Έχουμε τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi, όλα τα χρώματα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550, για να παίξουμε μουσικό quiz και μπορεί να βοηθήσουν και λίγο σήμερα τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα. Εγώ λέω να τα δούμε σιγά-σιγά και να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, που είναι πολλά. Πολλά, πολλά, πολλά. Γιατί έχουμε και από σήμερα το βράδυ διάφορα που θα δούμε τηλεοπτικά και πώς θα μπορούσαμε να μην τα δούμε και να μην τα σχολιάσουμε. Η ημιτελικός θα γίνει έτσι. Περιμένουμε να δούμε πάρα πολλά. Πότε έχουμε... φτάσαμε στον ημιτελικό, παιδιά. Ημιτελικό 14ο live. Πολύ καλεσμένοι, επώνυμοι που θα χορέψουν. Έχουμε όλο το παρασκήνιο. Τι συμβαίνει, ποιοι είναι προς τον τελικό, ποιοι οδεύουν, ποιοι έχουν πάρει το πράσινο φως με τον κόσμο που ψηφίζει. Να κάνουμε και εμείς προβλέψεις όμως. Προβλέψεις. Ναι, μετά. Παίζονται και στοιχήματα. Να πω ότι κοντά μας είναι και η Έλενα. Γεια σας. Γεια σου, Έλενα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Στην παρέα μας. Πολύ μεγάλη μου χαρά. Εσύ τώρα θα μας δίνεις μερικά tips για τη μόδα και αυτά, γιατί αυτά τα ξέρεις πολύ καλά τα θέματα εσύ. Έτσι ακριβώς. Οπότε θα σας συμβουλευόμαστε για αυτά. Φαίνεται άλλωστε, δεν μπορείς να το κρύψεις. Από το παππού, από το κολλέ, από παντού. Θα χαρίσουμε έτσι πολλές συμβουλές στις φίλες μας και στους φίλους μας που αφορούν την ομορφιά, τη μόδα και όχι μόνο. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε όμως από ένα άλλο θέμα. Να πάμε λίγο στη Γαλλία. Τι έγινε με την Τριβελέρ? Έχει γίνει ο κακός χαμός, τα σπάσε. Τα σπάσε ή δεν τα σπάσε? Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Γυαλιά καρφιά δηλαδή, ε. Ακριβώς. Την πήγανε στο ψυχιατρίο. Την είχανε, δεν το ξέρεις. Δεν το λες έτσι με το πήρε βαγιά. Είχε λίγο ένα θέμα. Λογικό όμως είναι. Το λύσει, το ξέρεις. Ένα χωρισμό και δει τι με ένα τέτοιο. Όμως, είναι λίγο ένα θέμα. Από ό,τι λένε όλα τα ξένα δίκτυα, έγινε ο κακός χαμός, τα σπάσε όλα. Στο σπίτι, στο γραφείο, πού? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Τι μας κάνουν οι άντρες? Με αντίκες, δηλαδή πανάκριβα έπιπλα, 3 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος. Με τα λεσταλάκι, μίλια αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ στάθη. Μεγάλης αξίας. Σου λέει τώρα θα τα πάρει η επόμενη? Όχι, καλύτερα να σπάσω. Δεν μ' αρέσει αυτή η λογική των γυναικών, αλλά βλέπετε ότι έγινε ο κακός χαμός. Ναι, έγινε κακός χαμός, πολύ καλά τα λες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έγινε θέμα ολόκληρο στη Γαλλία και βγήκε μάλιστα και το διέψευσε ότι η εθνική περιουσία τέλος πάντων δεν έχει καταστραφεί της Γαλλίας. Το διέψευσαν από το Προεδρικό Μέγαρο. Μην ανησυχείτε, δεν έχουν καταστραφεί τα κοιμήλια. Από την άλλη όμως, τα γαλλικά δημοσιεύματα και με αυτό επιμένουν, συνεχίζουν και λένε ότι τα έκανε γυαλιά καρφιά η Τριβελέρ. Όταν έμαθε ότι ο Φρανσουά την απατά, πώς θα το πούμε. Από την άλλη λένε ότι θα χωρίσουνε, θα χωρίσουνε. Η ίδια υποστηρίζει ότι θα τον έχει συγχωρέσει, ότι θα συνεχίσει να είναι μαζί του και θα κάνει και το ταξίδι το 9 Φεβρουαρίου. Αυτό δήλωσε Φεβρουαρίου. Εκείνη. Mm-hmm. Έτσι λένε άνθρωποι από την οικογένειά της. Δεν νομίζω ότι... Άνθρωποι από την οικογένεια. Ότι θα το κάνει πράξη. Ότι
Λες εσύ. Από την άλλη όμως, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Φρανσουά Ολάντ, υποστηρίζει ότι, μάλλον τα γαλλικά δημοσιεύματα λένε ότι ο ίδιος έχει πάρει τις αποφάσεις του Κιμ και θα συνεχίσει να είναι με την Γκαγιέ και όχι με την πρώτη κυρία, την επίσημη, τουλάχιστον μέχρι τώρα, Τριελ Βελέ. Αυτό σημαίνει τρίτος γάμος για τον Ολάντ. Λέτε. Σταματημό, νομίζω ότι ο Ολάντ. Μα τι το βρίσκουν. Εντάξει, δεν είναι και όλα. Δεν είναι και όποιος. Αλλά το χάκα που τα έσπασε όλα. Να είναι πολύ καλύτερο να δεν κάνει κρατάς θυμό μέσα σου. Το να είσαι πρώτη κυρία. Οπότε τα σπάσω όλα και μετά έχει μια χαρά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει ουσία τώρα. Τα ήθελε και τα έπαθε. Αν είσαι εσύ ήρεμο, σπάς τα όλα. Να σε προσέχουμε εδώ πέρα, έτσι. Γιατί σε βλέπω, είσαι... Ο ίδιος όμως λέει ότι δεν παντρεύεται. Πώς είναι το τραγούδι αυτό, ρε παιδιά, δεν παντρεύομαι. Πώς πάει αυτό, το έχουμε. Δεν παντρεύομαι. Α, κερδίσουμε. Έλα, παιδιά, καλό μεσημέρι. Έτσι είπε και για τις προηγούμενες, αλλά παντρεύτηκε. Εντάξει, τώρα θα φαίνεται ο ίδιος δεν έχει επίσημα πει κάτι. Έτσι, να πούμε στον κόσμο, δεν έχει πει κάτι. Από την άλλη, όμως, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Όλοι λένε ότι αυτός έχει πάρει τις αποφάσεις του, θα είναι με την ηθοποιό, την νέα, όμορφη, δροσερή ηθοποιό, και δεν θα είναι με την τώρα. Είναι σύζυγό του, την Τριελ Βελέρ. Δεν το έχω και το γαλλικό, συγχωρήστε με. Δεν μένει όμως παρά δεν να περιμένουμε. Σύντροφο, συγγνώμη. Εντάξει, να πρέπει να προσέχουμε, έχει δίκιο. Συγχώρησε με, Στάθη. Συγχωρείτε. Είναι Κυριακή. Είναι Κυριακή, εντάξει, είχαμε ένα Σάββατο βράδυ το οποίο ήταν. Προσωπική ιστορία, θα μας πείτε. Πάμε εδώ πέρα τη Γαλλία. Από την άλλη, λένε ότι η Γκαγιέ δεν θα μετακομίσει στο προεδρικό μέγαρο. Δεν θα μένει δηλαδή με τον ίδιο στα Ηλίσια, θα μένει μόνο του αυτό. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα χωρίσουν, θα πάνε μέσω του ταξίδι στις 9 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι προγραμματισμένο ταξίδι, να σου πω εκεί. Πάντως, ο Ολάντ φαίνεται να είναι από τους λίγους που δεν εντυπωσιάστηκαν από μια άλλη έτσι, πρώτη κυρία. Ακριβώς. Μια ξελογιάστρα θα την πω εγώ. Ναι. Γιατί λέμε τις αλήθειες εδώ πέρα. Γιατί ο Ομπάμα την πάτησε. Ακριβώς, με την Δανή Πρωθυπουργό, τη Χέλε. Μια γυναίκα που έχουν πέσει αρκετοί έτσι, πρωθυπουργοί άλλων χωρών στα δίχτυα της. Είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα. Υπέροχο στυλ, μπορείς να συμφωνήσεις και εσύ, θεωρώ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο και έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Για εμάς που δεν την έχουμε προσέξει, γιατί εμείς δεν είμαστε και άντρες. Οπότε πάμε λίγο να τη δούμε. Ποια είναι αυτή η πρώτη κυρία που έχει... Πώς να το πάρει τα μυαλά. Ξεμυαλίζει τους προέδρους και τους πρωθυπουργούς των άλλων χωρών. Το όνομα της είναι Χέλεν Τόρνινγκ Σμιθ. Είναι η πρωθυπουργός της Δανίας και τον τελευταίο καιρό έγινε η πρώτη είδηση για την οργή που προκάλεσε στην πρώτη κυρία της Αμερικής, Μισελ Ομπάμα. Ο λόγος, οι ζεστές ματιές και τα χαμόγελα που αντάλλαξε με τον πρόεδρο της Αμερικής, Μπάρακ, στο μνημόσυνο του Νέλσον Μαντέλα. Το παιχνίδι της με τον Μπάρακ Ομπάμα και οι selfie φωτογραφίες που δεν σταμάτησαν να βγάζουν, ανάγκασαν τη σύζυγό του να πάρει ύφος δολοφονικό, να τους αλλάξει θέση και να κάτσει ανάμεσά τους, μέχρι να της γυρίσει και την πλάτη της. Πάντως, η τρυφερή σχέση ανάμεσα στη Δανή Πρωθυπουργό και τον Ομπάμα είχε διαφανεί και στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Λευκό Οίκο πριν ένα χρόνο περίπου, όπου συνομίλησε σε ευχάριστο κλίμα με τον πρόεδρο, ο οποίος έριχνε και τις κλεφτές ματιές που ήταν πολύ θερμές. Ποια είναι όμως η ξελογιάστρα πρωθυπουργός της Δανίας? Γεννήθηκε το 1966 στην πόλη Ροντόβρε από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Η Χέλε σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και συνέχισε ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στο φημισμένο Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ελίτ, Collège d'Europe. Στο Πανεπιστήμιο, μάλιστα, γνώρισε τον Στίβ Κίνοκ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1996. Φοιτήτρια ακόμη θα κάνει γυμνή φωτογράφηση κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Της αρέσει να προκαλεί και να δείχνει σε όλους τη θηλυκότητά της.
θα μεγαλώσει με ένα στόχο και ένα σκοπό, να γίνει πρώτη πρωθυπουργός της Δανίας και θα το καταφέρει το 2011, με τους αντιπάλους της να τη θεωρούν ψυχρή, μεγαλοαστή και απρόσιτη. Η Χέλε έχει φετίχ στις τσάντες και τα ασορτή παπούτσια, λατρεύει το κόκκινο χρώμα, ενώ κάθε σύνοδος κορυφή συνοδεύεται και από μια κορυφαία στιλιστική εμφάνιση. Μάλιστα, η ίδια η Χέλε, σε έξοδό της, κομψή όπως πάντα, θα σταματήσει την πολυτελή λιμουζίνα της για να κατέβει να χαιρετήσει την Κάρι Μπράτσο, που λατρεύει και αντιγράφει φυσικά στο στυλ. Η Κάρι Μπράτσο υπογράφει αυτόγραφα όταν μια κυρία, εν ονόματι Χέλε, της χτυπάει την πλάτη και της λέει «Γεια σου, η μηδανή πρωθυπουργός και σε θαυμάζω». Πάντα προκαλεί σχόλια για την αψεγάδιαστη εμφάνισή της, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι κάνει ενέσεις μπότοξ για να διατηρεί το παγερά φρέσκο πρόσωπό της. Παλαιότερα, μάλιστα, είχε απαντήσει σε όσους την κατέκριναν για τις ακριβές επιλογές της στην καρνταρόμπα της ότι δεν μπορούμε όλοι να δείχνουμε χάλια. Δεν κατάφερε ωστόσο να απαντήσει το ίδιο αποστοματικά σε όσους ισχυρίζονταν ότι ο σύζυγός της διατηρούσε παράλληλη σχέση με νεαρό άνδρα στην Ελβετία. Η ίδια διατήρησε την ψυχραιμία της και την αξιοπρέπειά της και διέψευσε τις φήμες υποστηρίζοντας ότι τα σενάρια αυτά είναι γελία. Στα δίχτυα της γοητείας της όμως έχουν πέσει και άλλοι πολιτικοί και δύο παντρεμένοι. Από αυτούς είναι ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολάς Σαρκοζή, ο οποίος είχε απαθανατιστεί να της χαρίζει ένα μεγαλοπρεπές χειροφύλημα, ο νυν πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ενώ από τη λίστα της δεν θα μπορούσε να λείπει και ο φλογερός Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Αυτή είναι λοιπόν η κυρία Χέλεν Τόρνινγκ Σμιθ, που παρόλο τις επιτυχίες της στο ανδρικό φύλλο, καταφέρνει να σημειώνει και τη μεγαλύτερη σε όλα τα χρονικά της χώρας της εκλογική επιτυχία. Γιατί ξέρει να χρησιμοποιεί αυτό που έχει, τη θηλυκότητά της. Μάλιστα. Ό,τι κινείται πυροβολείται. Ναι, είναι αυτή η λογική. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για τον Μπερλουσκόνη ίσως πέφτει λίγο μεγάλη. Ναι, νομίζω ότι έχει πολύ το δίκιο εκεί. Με πολύ μεγάλη. Εκεί κάναμε λάθος νομίζω στο ρεπορτάζ. Πάμε λίγο να δούμε τις εμφανίσεις της που προκαλούν άσχημα συναισθήματα τουλάχιστον στις γυναίκες. Των προέδρων. Οι άντρες όμως τα λατρεύουν. Λατρεύουν το στυλ της. Για πάμε να δούμε τι επιλέγει να φορέσει η Έλενα και να ακούσουμε και το σχόλιο σου. Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία επιλογή. Κομψό και πολύ σεξι, μπορώ να πω, παρόλο που δεν αποκαλύπτει κανένα σημείο... Sick and sexy, δηλαδή. Ναι, κανένα σημείο του σώματός της. Mm-hmm. Πολύ όμορφη επιλογή. Λοιπόν, είδα ότι αγαπάει πάρα πολύ το κόκκινο χρώμα και γενικά τις αποχρώσεις του. Πορτοκαλί, κόκκινο, ροζ. Κοραλί. Αυτό είναι κοραλί. Έχει από μέσα κάτι συντηρητικό μαύρο, που είναι μια πολύ ασφαλέστατη έτσι, επιλογή και το συνδυάζει με ένα κοραλί σακάκι, γιατί είναι πολύ κεντρική ούτως ή άλλως. Οπότε θέλει πάντα να δίνει ένα κεντρικό σημείο. Εδώ τώρα σημείο. Είναι σε αυτή την, εντάξει, την εμφάνιση με το ζεύγος Ομπάμα, που από εκεί ξεκινήσανε και όλες αυτές τα σχόλια. Οι φήμες και τα σχόλια. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι και το πιο... Περίεργο της υποθέσεως. Είναι η πρώτη γυναίκα στην ηγεσία της χώρας της που ζει έξω από τα συμβατά πρότυπα. Mm-hmm. Οπότε φοράει... Γενικά κάνει ό,τι θέλει. Η επιλογή ήταν στα μαύρα. Η επιλογή ήταν sick, glamours και για άλλη μια φορά sexy. Λοιπόν, εδώ φοράει νομίζω κοστούμι κόκκινο. Mm-hmm. Το τελευταίο καιρό οι περισσότεροι οίκοι μόδας λανσάρουν πολύ αυτό το στυλ. Mm-hmm. Το θεωρούν πολύ πιο sexy από ότι μία μίνι φούστα. Mm-hmm. Γιατί δεν αφήνει τη φαντασία, του άντρα να οργιάσει. Εδώ το λευκό. Αυτός είναι ο σύζυγος. Αυτός είναι ο σύζυγος. Πρέπει να είναι ο σύζυγος. Είναι ο σύζυγος. Βλέπω έτσι, με λίγη προσπάθεια, γιατί είμαι και λίγο γκάβακας. Ναι, αυτός είναι. Έχει ένα πρόβλημα με τα παπούτσια. Δεν κάνει σωστές επιλογές στα παπούτσια. Σε όλες τις φωτογραφίες. Μπορεί. Αλλά δεν είναι και... ενώ έχει πολύ γούστο στο στυλ της με τα ρούχα, τα παπούτσια δεν θεωρώ ότι είναι... Γνωρίζουμε αν ντύνεται μόνη της ή αν την ντύνουν κάποιοι στυλίστες. Λογικά, με τα χρήματα που διαθέτει εκεί μου, νομίζω ότι την ντύνουν στυλίστες. Αυτό τι είναι, αυτό είναι φωτογράφηση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι σίγουρα φωτογράφηση, γιατί έχει δύο τσάντες. Τι κάνει διαφήμιση για τσάντες. Μία μπορντό και μία καφέ.
Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αν συγκρίνουμε το ντύσιμο της πρώτης κυρίας της Δανίας και της πρώτης κυρίας της Αμερικής, τώρα ας πούμε που υπήρξε η κόντρα, ποια θεωρείς ότι είναι πιο καλοντυμένη, η Μισελ Ομπάμα ή η κυρία Χέλεν από εδώ? Η Μισελ Ομπάμα. Η Μισελ Ομπάμα. Ναι. Οπότε δεν έχει θεωρείς να ζηλέψει κάτι? Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Καμία γυναίκα από καμία γυναίκα. Είναι όλες μοναδικές. Μόνο χαμόγελο να έχουν και όλα φτιάχνουν. Λοιπόν, αυτό το παπούτσι πάλι. Θέλω να μου το σχολιάσετε. Λοιπόν, το πουά παπούτσι. Το οποίο έχει κάνει λίγο λάθος εδώ πέρα. Έχει βάλει πουά, έχει βάλει κάτω και πουά πάνω. Μου φαίνεται η σόλα έτσι. Όχι, εγώ νομίζω το τακούνι είναι κόκκινο. Δεν είναι καμία σόλα. Αλλά μου θυμίζει όμως λίγο. Πώς το λένε, πώς τη λέγανε αυτοί από το Disney του Δαλματίας? Την Κρουέλα Ντεβίλ. Κρουέλα Ντεβίλ. Δεν είναι πολύ σωστός αυτός ο συνδυασμός, γιατί έχει βάλει έντονο παπούτσι και έντονο σακάκι. Οπότε δεν είναι τόσο σωστό. Αλλά είναι λίγο Κρουέλα εδώ. Ναι, είναι. Δεν μ' αρέσει, αλήθεια είναι. Το παπούτσι όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσει οι γυναίκες, οι πρώτες κυρίες των άλλων χωρών να ξεμυαλίζουν τους προέδρους, φτάνουν οι εμφανίσεις, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έτσι ακριβώς. Πάμε. Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ. Μα ό,τι και να πω, πάλι από σένα πάλι πιάνομαι. Ό,τι και να κάνω, ό,τι κι αν πω. Μπράβο! Έτσι. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι ζεσταθήκαμε, γιατί έχουμε πολύ ζουμί, έχουμε πολλά να δούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Σήμερα το βράδυ ημιτελικό στο Dancing with the Stars. Να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Ποιος θα αποχωρήσει. Τι συμβαίνει στο Dancing. Ποιοι έχουν πάρει το πράσινο φως, γιατί έχουν πληροφορίες ότι πάνε καλά στην ψηφοφορία. Θα τα δούμε όλα. Εγώ όμως τώρα θέλω να καλησπερίσουμε μέσω link την Άντση Νικολαίδου, την τηλεκριτικό. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πολύ που μας περιμένατε, γιατί έτσι είχαμε μια αργοπορία στο link μας. Εντάξει, δεν πειράζει, μένουν αυτά. Εντάξει, ο εφηβιασμός ήταν το θέμα. Δεν είμαστε και πολύ ήρεμοι σαν εκπομπή, καταλαβαίνετε. Οπότε κάνουμε έτσι να δούμε τέτοια πραγματάκια. Σήμερα καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Η πολύ, πολύ ηρεμία βλάπτη. Σήμερα είναι ο ημιτελικός του Dancing with the Stars. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, να σας ρωτήσουμε πώς σας φαίνεται γενικά. Φέτος, το Dancing with the Stars. Γενικά. Γιατί λέμε γενικά, δόξαση, γιατί ξεκινάμε φέρετε, από αυτό. Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο βαρύ. Λέμε δόξαση, θα σου πω αμέσως. Λέμε δόξαση, γιατί επιτέλους φτάνουμε στο τέλος. Άλλη μια εβδομάδα έμεινε. Και αυτό. Επειδή θέλουμε. Όσο και το πώς μου φάνηκε, νομίζω ότι ήταν το πιο βαρετό dancing. Θα είναι ένας λαμπερός τελικός αυτός, επειδή είναι και το τέταρτο Dancing with the Stars, ή δεν θα είναι και τόσο, από την εμπειρία σας. Ο ημιτελικός ο σημερινός ή ο τελικός της άλλης εβδομάδας? Ο ημιτελικός, θα πούμε και το ημιτελικό που είναι σήμερα. Λαμπερός τώρα, πώς να προκύψει η λάμψη. Με ποιο τρόπο δηλαδή. Έχει. Λοιπόν, έχει, να πάμε εντάξει, να πάμε τα ονόματα γενική. Που είναι. Δεν είναι κανείς για να πεθαίνει για αυτά τα ονόματα. Ναι. Ούτε νομίζω τι ότι είναι. Τρώει κανείς τα νύχια του από την αγωνία για το ποιος θα πάρει τον dancing.
Ναι. Τι είναι αυτό που δεν σας άρεσε, ας πούμε, σε αυτό το τέταρτο dancing? Είναι η επιλογή των προσώπων? Τι είναι, επειδή το έχουμε βαρεθεί σαν show, επειδή το βλέπουμε για τέταρτη φορά? Τι ακριβώς? Είναι όλα αυτά μαζί και άλλα πολλά. Δηλαδή, καταρχήν θεωρώ ότι αυτή η τέταρτη χρονιά του dancing ήταν μια χρονιά στην οποία επαναλήφθηκε το show βασανιστικά. Και από τον τρόπο του στησίματος και από τον τρόπο με τον οποίο στελεχώθηκε και από αυτά που ακούσαμε και από αυτά που είδαμε. Συν το γεγονός φυσικά, που είναι και το κυριότερο, ότι είχαμε και μια επιλογή προσώπων τα οποία δεν ήταν καθόλου glam. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι stars τελικά? Ποιο ήταν το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα σε μαγνήτιζε ευθύς εξ αρχής για να πεις ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσω και κάθε Κυριακή και κάθε Κυριακή και κάθε Κυριακή? Ολάκης Γαβαλάς. Το βλέπεις μία, δύο, τρεις, μετά τελειώνει το θέμα. Ολάκης Γαβαλάς. Ολάκης Γαβαλάς, ναι. Πραγματικά ήταν μία ιδιαίτερη νότα σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά εγώ προσωπικά, που μπορεί να μην ασχολούμαι τόσο πολύ, τι να πω, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ήξερα. Δηλαδή δεν τους ήξερα πριν μπουν στο show. Δεν ξέρω αν εσείς τους ξέρατε όλους και εγώ ή μία εξαίρεση. Όχι, αλλά ήταν πραγματικά δεν τους ήξερα. Ήταν, ας πούμε, μία κοπέλα η οποία ήταν τραγουδίστρια ή χριστιανή και έφυγε κιόλας και σχετικά σύντομα και επίσης δεν θυμάμαι το όνομά της. Την κυρία Χατζίδου, λέτε. Ναι, δεν την ήξερα. Την κυρία Χατζίδου, λέτε. Μπορεί. Όχι, αυτή είναι. Μπορεί, ναι. Και δεν το λέω επίτηδες, το λέω με ειλικρίνεια. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα Dancing with the Stars, υποτίθεται, είναι stars. Τώρα, τι να λέμε, τα show αυτά στείνονται στο εξωτερικό με τελείως άλλες προϋποθέσεις, με τελείως άλλο υλικό. Η Ελλάδα πόσα Dancing with the Stars να αντέξει? Αυτό ήθελα να με ρωτήσω την εγχώρια τώρα. Showbiz τη συγκεκριμένη που έχουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, κυρία Νικολαϊδού, ότι τελικά σε ποιο dancing έπρεπε να είχαμε σταματήσει? Μετά το πρώτο, μετά το δεύτερο, πόσους stars έχουμε τελικά στην Ελλάδα? Στο δεύτερο, σε μεγάλα κέφια. Άντε να πω ότι έγινε το πρώτο. Ναι. Έγινε το δεύτερο, γιατί εντάξει, την επιτυχία δεν την εγκαταλείπει κανείς έτσι εύκολα. Εντάξει, τα κανάλια είναι μαγαζιά, δεν είμαστε αφελείς. Αλλά από εκεί και πέρα, 4 χρόνια Dancing with the Stars, με τα ίδια αστιάκια, με την ίδια βαθμολογία. Ναι, αλλά φέτος είχαμε μια ίδια. Με το να ξέρεις από το τέταρτο live ποιον θα δεις στον τελικό. Μήπως φταίει όμως και η αλλαγή παρουσιάστριας? Αυτό ίσως και αυτό έριξε και κάπως λίγο τη λάμψη αυτή που δεν είδαμε. Τι άνθρωπος καλός είσαι κι εσύ, είσαι εγώ? Και εσύ καλός άνθρωπος. Το ξέρω και το ξέρουν όλοι γύρω μου. Έχω δίκιο όμως αυτό, ότι λείπει η Ζέτα. Ναι, η αλλαγή παρουσιάστρια σίγουρα ήταν ένα θέμα το οποίο φέτος στήχησε στο dancing, όπως και να το κάνουμε. Όχι ότι η παρουσιάστρια κάνει καμία φοβερή παρουσία στο συγκεκριμένο show. Η θέση της είναι διεκπεραιωτική σε πολύ μεγάλο βαθμό, εντάξει. Συγκεκριμένα πράγματα λέει, συγκεκριμένα πράγματα κάνει. Όμως σίγουρα η απώλεια της Ζέτας Μακρυπούλια από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ζήτημα. Όπως επίσης και η άφηξη ενός πολύ άγουρου παιδιού, όπως είναι η Δούκισσα, ήταν επίσης θέμα. Είναι λαμπερή. Είναι πραγματικά, δηλαδή, η εικόνα της υποκλίνεται. Όμως νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο, ότι είναι άγουρη τηλεοπτικά για τόσο μεγάλο project. Αυτό βέβαια λέγανε και για τη Ζέτα Μακρυπούλη, αν θυμάστε, ειδικά στο πρώτο. Έχει την ικανότητα, αλλά... Τι με ρωτήσατε? Λέω ότι θυμάμαι, κυρία Νικολαίδου, και τα σχόλια τότε στο πρώτο dancing που αφορούσαν τη Ζέτα Μακρυπούλια, που πολλοί λέγανε ότι είναι λίγο παραπάνω παγωμένη, ότι θα μπορούσε να ήταν λίγο δεν πιο... Δεν ήταν τα καλύτερα. Και το χιούμορ. Ναι. Απλώς η Ζέτα ίσως το έσωσε με την εμφάνιση. Εννοείται ότι την πρώτη χρονιά δεν είχε καμία σχέση... Χρονιά δεν είχε καμία σχέση με την τρίτη της χρονιά στο dancing. Εγώ πάντως ένιωσα ότι υπήρχαν πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ της Ζέτας και της Δούκισσας. Δηλαδή, τα αστιάκια ήταν παρόμοια, ο τρόπος που ντύνονταν, δηλαδή... Νομίζω και εμένα. Δεν ήταν, νομίζω, τυχαίο. Ναι. Δεν μπορεί όμως να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι και οι δύο... Θέλανε να έχουν ομοιότητες. Πολύ λαμπερές. Πολύ λαμπερές και πολύ όμορφες. Λοιπόν, πάντως, το Dancing with the Stars και ο Αντένα προσπαθεί... Ναι, αλλά μόνο η ομορφιά στην δεν τηλεόραση φτάνει. Δεν φτάνει. Συμφωνώ ναι. Απόλυτα μαζί σας. Λέω, έχουν περάσει αυτές οι εποχές, θέλουν και άλλα πράγματα, μπας και έχουμε μια καθυστέρηση λίγο έτσι στον ήχο και στην εικόνα μας. Νομίζω ότι και οι τηλεθεατές είναι πιο απαιτητικοί. Και νομίζω ότι είναι και γνώστες πλέον, ξέρουν καλύτερα τηλεόραση.
τις περισσότερες φορές ξέρουν τα πάντα. Σαφώς. Οπότε δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις ή να κάνεις άλλα πράγματα. Εγώ τώρα θέλω να πάμε... Πολύ καλύτερα και από εμάς, έχω να σου πω. Ακριβώς. Θέλω να πάμε να δούμε τις προσπάθειες, αν θέλετε, του Αντένα και της παραγωγής για να ανέβουν τα νούμερα, για να παραμείνει και το τέταρτο Dancing with the Stars, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Και αναφέρουμε, κυρία Νικολαίδου, στο χορό της Αραβανή και της Τικούδη, που προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια. Ναι. Να πάμε να το δούμε, να το θυμηθούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση. Φθαλμών, δεν το συζητώ. Εννοείται. Πήραμε μία γεύση. Να ακούσω το σχόλιο σας. Το δικό μου. Ναι. Το σχόλιο. Τι να πω, η αλήθεια είναι ότι πιο αποκαλυπτικές δεν θα μπορούσε να ήταν. Και σίγουρα ήταν χάρμα οφθαλμών, δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο πραγματικά το χάρηκαν όσοι το είδαν. Θεωρείτε... Εντάξει, άλλωστε το dancing, ναι, κατά μία έννοια, βασίζεται και σε αυτή την τεχνική. Την τεχνική του μπούστου και του γλουτού. Ναι. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι πια ούτε το μπούστο, ούτε ο γλουτός αρκούν για να κάνουν τον άλλο να δει ένα πρόγραμμα. Δεν δηλαδή δεν είμαστε και τόσο πεινασμένοι, νομίζω, πια. Ήταν δηλαδή, όμως, ήταν ίσως κάτι παραπάνω. Όσο εντυπωσιακό είναι αυτό που βλέπεις, που οι γυναίκες είναι θεές, θες κάτι παραπάνω. Ήταν όμως παραπάνω από ό,τι περιμέναμε να δούμε στο Dancing with the Stars. Όχι, δεν θεωρώ ότι ήταν παραπάνω. Θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχα πλάνα έχουμε δει όλες τις χρονιές. Δεν ήταν κάτι φοβερά extreme, αλλά και είναι και πάγια τηλεοπτική τακτική. Σε show που το σηκώνουν αυτό, τα κανάλια δεν το εκμεταλλεύονται. Όσο πιο βαθύ τον ντεκολτέ και όσο πιο καλά φαίνεται το γλουτός, είναι καλύτερα. Πάντως, εδώ στις ειδήσεις, εδώ κεντρικά δελτία ειδήσεων έχουν παρουσιαστεί. Με ντεκολτέ θανατηφόρα. Αυτά είναι, γιατί όχι. Οπότε τι να πούμε. Πάντως ο Γιώργος Λιάγκας ενοχλήθηκε πάρα πολύ από αυτό. Από το σκηνικό αυτό της Κατερίνας και της Ευαγγελίας. Και βγήκε και το είπε. Ήταν πολύ έντονος. Γιατί ενοχλήθηκε. Δεν ξέρω, πάμε να δούμε. Δεν ξέρω, μάλλον. Πού να τον προλάβω κάθε μέρα. Κάθε θέλετε μέρα να δούμε τι δήλωσε, για να το ακούσετε. Θα αποδείξουμε ποια είναι η διαφορά του dancing από το voice. Έτσι, 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 ρίχτα. Το voice που κάνει 15 μονάδες παραπάνω από το dancing. Ούτε κ***λους δίνουμε, ούτε κ***λια, ούτε τίποτα. Φωνές ακούμε και κάνουμε νούμερα. Αυτά είναι. Αγαπάμε voice. Θα τα λέμε αυτά. Έσκησε την παραστή. Θα τα λέμε αυτά. Δείξτε εσείς. Έσκησε την παραστή. 40% Να χορεύεις χωρίς να βλέπεις λίγο δύσκολο. Εντάξει, τι να κάνω. Και εγώ τη μαγιά του voice. Δεν έχω πατήσει. Ας το κάνω. Αν τολμάνε στο dancing, ας γυρίσουν πλάτη και να βαθμολογούν χωρίς να τους βλέπουν. Αυτή ποια είναι, ρε παιδιά. Κέιτ Πέρι και Πιπέρι. Τι. Μα τα από δύο ημέρες τα αφή, το σχόλιο της πρώτης μέρας και μετά την μίμηση του χορού τη δεύτερη. Την επόμενη μέρα ακριβώς, που ξαφνικά η Λάουρα και η Σάσα βγήκαν στον αέρα την ώρα που έλεγε τον καιρό, όπως βλέπουμε, και κάναν το ίδιο.
Μήπως για να κάνουν νούμερα, να πω εγώ. Κυρία Νικολαίδου, τι λέτε εσείς? Καλά τώρα, για να είμαστε και αντικειμενικοί, το πρωινό δεν έχει ανάγκη να κάνει νούμερα δείχνοντας τα πόδια της Λάουρας και το στήθος της Άσας. Όχι, νούμερα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα αν ήμουν στη θέση τους, με τις επιδόσεις που έχω φέτος, δεν θα έμπαινα και καθόλου σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί πολύ απλά δεν θα τις είχα ανάγκη. Γιατί όμως το κάνει τώρα, αυτό ο Γιώργος? Τώρα, κατά πόσο ήταν έντονος ο Γιώργος Λιάγκας σε σχέση με αυτό που είδε, ορίστε. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας το κάνει αυτό όμως, αντεπιτίθεται σε ένα πρόγραμμα του Αντένα που είναι το Dancing. Είναι παρουσιαστής του The Voice, πέρα από το πρωινό. Δεν κοίταξε, καταρχήν δεν νομίζω ότι αντεπιτίθεται. Θεωρώ ότι ήταν κατά ένα μεγάλο βαθμό χιουμοριστικό αυτό που είπε. Δεν νομίζω ότι είχε τώρα κανένα ιδιαίτερο λόγο να τα βάλει με το Dancing. Από την άλλη μεριά, το Voice είναι το καινούριο κοσκινάκι μας στο κανάλι, έτσι. Καλά, ναι, πρώτη χρονιά, μόνο 2 επεισόδια στον αέρα. Ενώ δεν έχουν ξεκινήσει καν τα live, οι οντισιόν σκίζουν. Λογικό είναι λοιπόν, ο καθένας ξέρεις. Υποστηρίζει αυτό που τον αφορά περισσότερο. Μάλιστα. Να πάμε να δούμε τώρα, αφού είπαμε για Γιώργο Λιάγκα, γενικά τα πρωινάδικα έτσι στη φετινή σεζόν. Ποιο ζευγάρι ψηφίζετε εσείς? Κωστόπουλος Μπαλατσινού, Λιάγκας Σκορδά? Ναι. Θα σας πω, δεν ψηφίζω κανένα από τα δύο. Για τον απλό λόγο ότι πιστεύω ότι φέτος τα πρωινάδικα ξεφύγανε. Ότι βρεθήκανε, δεν ξέρω τι, στη στρατόσφαιρα ίσως. Δηλαδή δεν υπάρχουν όρια, δηλαδή έχω δει πράγματα τα οποία μου έχουν χαλάσει πάρα πολύ την αισθητική μου. Και όπως, στους δύο. Όπως. Νομίζω ότι πια το παιχνίδι παίζεται με πολύ χοντρό τρόπο του ανταγωνισμού και αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή όλοι μιλάνε για συναγωνισμό και για άμυλα κτλ. Και βλέπεις καθημερινά και διαπιστώνεις ότι κάνουν τα πάντα για να βγάλει ένα στο μάτι του αλλού και τα αντίθετο. Ποιος το πετυχαίνει καλύτερα? Θεωρώ λοιπόν ότι και τα δύο πρωινά φέτος ήταν στα χειρότερά τους. Και από άποψη θεματολογίας και από άποψη υπερβολής. Δηλαδή το τι χειδαιότητα και το τι extreme εικόνες έχουμε δει και το τι τοποθετήσεις που δεν υπάρχουν να ακούγονται το πρωί, εμένα αυτό με χαλάει. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος τους βλέπει όμως. Και αυτά τα λάθη τα κάνουμε και οι δύο. Μάλιστα, πάντα... Δηλαδή δεν θα αναφερθώ μόνο στην αποτρίχωση μπικίνι την περιβόητη στο πρωινό, έτσι. Ή τις ατάκες που ακούστηκαν από το πάνελ για τα προσόντα του κυρίου Ισαΐα Ματιάμπα, ας πούμε, 10 η ώρα το πρωί. Ή επίσης για την κριτική του κυρίου Ουγγαρέζου προς την Άντια Μπουλέ και το κατά πόσο σεξουαλική είναι, επίσης 10 η ώρα το πρωί με πολύ συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχουν ξεφύγει. Δηλαδή από την τρέλα και από το πάθος του να δούνε πώς θα πάει φέτος η χρονιά, νομίζω ότι έχουν χάσει το όριο. Κυρίως δε στον Αντένα που είναι με τόσο μεγάλη διαφορά μπροστά σε σχέση με το Μέγκα και πέφτουν σε τέτοιες παγίδες και σε τέτοια λάθη, θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ένα πρωινό που είναι μπροστά 10 μονάδες και 15, για ποιο λόγο να χρησιμοποιεί τόσο φθηνά τηλεοπτικά τρίκ. Ή να μεταφέρουν την εκπομπή σε άλλη τηλεοπτική ζώνη. Που θα δείξουν. Σε πιο βραδινή. Ναι, θα μπορούσαν να την πάνε 12 ώρα το βράδυ, κανένα θέμα. Ακριβώς, να μπει και το κατάλληλο σήμα. Στον Αντένα δεν χωράνε, έχουν πολλές το βράδυ. Βέβαια. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Νικολαίδου, να πάρω όμως τώρα έτσι μια πρόβλεψή σας σήμερα το βράδυ, ποιος θα αποχωρήσει ενδεχομένως από το Dancing with the Stars? Εγώ πιστεύω ότι... Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι η νικήτρια μάλλον θα είναι η Κλιέλια Πανταζή, έτσι κι αλλιώς. Για ποιο λόγο? Έτσι πιστεύω. Γιατί αν δω την πορεία της από την αρχή μέχρι και τώρα, μόνο την έχουν αποθεώσει και η αλήθεια είναι ότι ήταν εντυπωσιακή η κοπέλα, δεν το συζητάω. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι το μεγάλο φαβορί αυτή τη στιγμή. Και έχει και ίσως μία στήριξη. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα outsider που είναι η Κατερίνα Στικούδη, έτσι. Οπότε τι να πω. Θα το δείτε. Που είχε και τη μεγαλύτερη εξέλιξη η Κατερίνα Στικούδη κατά τη διάρκεια του Dancing. Δηλαδή ξεκίνησε
τελείως διαφορετικά και κατέληξε τελείως διαφορετικά. Ενώ η Κλιέλια ήταν ευθύς εξ αρχής εντυπωσιακή, όπως είχε γίνει και πέρσι με την Τωρέτα την Παπαδημητρίου. Θα το δείτε. Το σημερινό. Ναι. Κοιτάξτε, τον ημιτελικό μπορεί και να μην τον δω. Γιατί μάλλον θα αναγκαστώ να δω τον τελικό. Οπότε το ίδιο λάθος σε δύο εβδομάδες δεν νομίζω να κάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για τα σχόλιά σας και σας περιμένουμε εδώ όποια μέρα θέλετε. Να είστε καλά. Εμείς πάμε να δούμε ποιες είναι έτσι υποψηφιότητες για σήμερα το βράδυ, για τον ημιτελικό. Για να δούμε και ποιος θα πάει στο τελικό την επόμενη εβδομάδα. Και ποιοι είναι αυτοί που κερδίζουν λίγο παραπάνω. Έχεις ετοιμάσει βίντεο εσύ? Έχω ετοιμάσει βίντεο με τη ζωή τους, να δούμε. Α, να το δούμε. Το πέμπτο ζευγάρι είναι η Κλέλια και ο Πάθλος και θα χορέψουν τσα-τσα-τσα. Τη γνωρίσαμε μέσα από το Dancing with the Stars. Η Χαρίκλια Πανταζή, γνωστότερη και ως Κλέλια, είναι Ελληνίδα πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής. Γεννήθηκε το 1985 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα του Ensemble στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ. Και ετοιμάζονται να ανέβουν στο τρίτο σκαλί του Βάθρου τα χρυσά μας κορίτσια, την Κλέλια Πανταζή. Η ξαφνική δημοσιότητα που απέκτησε με τη συμμετοχή της στο σόου χορού την έχει κάνει να φοβάται να λέει το ναι σε συνεντεύξεις, καθώς πλήσεται όταν κάποιος ζητάει να μιλήσει μαζί της. Η περίοδος που σκεφτόταν αν θα έπρεπε να φάει ακόμα και ένα σουβλάκι έχει περάσει αναπιστρεπτή και η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης μοιάζει ανακουφισμένη για αυτό. Έχει μάθει πολλά μετά από τόσα χρόνια στο Ταρτάν. Εκτιμά την οργανωτικότητα που της έχει διδάξει ο πρωταθλητισμός, αλλά όπως λέει, δεν θα επέστρεφε στον αθλητισμό, όταν κάθε μέρα θα έπρεπε να ζυγίζεται για να βλέπει αν έχει πάρει κιλά. Για το 2014, πέρα από την υγεία μου, θα ήθελα να βρω και έναν τεράστιο έρωτα, ο οποίος θα με έκανε να ξεχάσω ακόμα και το όνομά μου. Σήμερα προσπαθεί και αγωνίζεται για την πρωτιά του dancing. Λατρεύει το χορό και βλέπει και τη διαφορά στο σώμα της μέρα με την ημέρα. Και παρόλο που η Κλέλια δεν ήταν ευρέως γνωστή, έχει καταφέρει να φτάσει στον ημιτελικό. Σήμερα αγωνίζεται για να πάρει το πράσινο φως του τελικού και να σηκώσει την κούπα του dancing. Ποιος ξέρει, μπορεί το πείσμα της να της φέρει την πρωτιά? Θα το δούμε απόψε το βράδυ. Ζωγάρι, ο Ισαΐας και η Μαρία θα χορέψουν μπατσάτα. Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 18 Δεκεμβρίου του 1983 από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα από το Ζαΐρ. Από τα 3 του χρόνια ζει στην Αθήνα και από τα 6 του ήταν μέλος χοροδίας. Ουσιαστικά ξεκίνησε σπουδές κλασικού πιάνου στα 13 του. Στην 5η Δημοτικού είχε όνειρο να γίνει μουσικός ή ιερέας, αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική. Κι εγώ με και σιγολιώνω. Σε ηλικία μόλις 18 ετών συμμετείχε στην εκπομπή του Μέγκανα «Η Ευκαιρία», αφήνοντας πραγματικά άφωνους τους κριτές. Τι κάνει? Η καριέρα του ήδη έχει ξεκινήσει με πολλά live και πολλούς δίσκους. Ο Ισαΐα Ματιάμπα έχει μιλήσει ανοιχτά και για το ρατσισμό που έχει βιώσει σε μικρή ηλικία. Όταν πήγα να βγάλω ταυτότητα σε ένα αστυνομικό τμήμα, όπου ήμουν εγώ, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου και η μητέρα μου. Και ο αστυνομικός είπε την εξής ατάκα, τι γυρεύουν όλοι αυτοί οι μαύροι εδώ μέσα.
και μπορεί η επιτυχία να του ήρθε, τα τραγούδια του να γνώρισαν μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο, αλλά ο Ισαΐας ακόμα θυμάται τα παιδικά του χρόνια στα Γιάννενα, όπου βίωσε δύσκολα καθώς ο πατέρας του έλειπε από το σπίτι. Αυτός είναι λοιπόν ο Ισαΐα Ματιάμπα που λατρεύει να πειράζει τους συμπαίκτες του, του αρέσει πάρα πολύ να τους σατιρίζουν, δεν έχει κόμπλεξ όπως λέει και προσπαθεί, παλεύει και σήμερα για να κερδίσει το εισιτήριο για τον τελικό. Το 8ο ζευγάρι είναι η Κατερίνα και ο Ηλίας και θα χορέψουν τσα-τσα-τσα. Η Κατερίνα Στικούδη γεννήθηκε το 1985 στη Θεσσαλονίκη. Είναι μοντέλο, παρουσιάστρια και τραγουδίστρια. Έχει σπουδάσει στο ΤΕΙ Λάρισα στο τμήμα ιατρικών εργαστηρίων. Υπήρξε αθλήτρια κολύμβησης στο ΜΠΑΟΚ και συγκεκριμένα το 2001 είχε έρθει πέμπτη σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε την καριέρα της από το modeling και συγκεκριμένα το διαγωνισμό ομορφιάς του Αντένα, όπου έλαβε μέρος το 2005 και κέρδισε τον τίτλο της Miss Ελλάς. Το τσάτσο νομίζω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ. Κάπως έτσι. Α, μπράβο. Συνέχιστε. Ακολούθησαν χιλιάδες φωτογραφίσεις και έχει συμμετάσχει και σε πάρα πολλές επιδείξεις μόδας. Όπως λέει, ως καλλιτέχνης πλέον δεν την ενοχλεί καθόλου η σκληρή κριτική. Τη δέχεται με μεγάλη ευχαρίστηση γιατί αυτό τη βοηθάει στο να γίνεται καλύτερη. Απόψε θα μας χαρίσει ακόμα έναν ερωτικό χορό, άκρος σεξι γιατί η Κατερίνα το συνηθίζει. Στόχος της, το επόμενο στάδιο του παιχνιδιού, ο τελικός. Όπου και να πάω, γίνομαι παντού, ο τύπος μου, κάθε ήχο σου τρυπάτω. Σας ακούω. Ψηφίστε. Ισαΐα, παιδιά. Εγώ ψηφίζω Ισαΐα. Είναι... Δύο να πω. Όχι. Όχι, δύο είναι. Ένα, δύο. Καλημέρα. Ζαΐστηκα με την Κατερίνα Στικούδη. Εσημέριασε. Σύνελθε. Λοιπόν, εγώ Στικούδη λέω. Γιατί νομίζω μετά από αυτό που είδαμε... Εντάξει. Okay. Εγώ Ισαΐα, γιατί έχω λατρέψει και με έχει κερδίσει ο χαρακτήρας του. Ισαΐα, είμαστε μαζί σου. Ισαΐα, γιατί νομίζω πως έχει καταβάλει και πιο πολύ προσπάθεια από όλους τους άλλους. Βέβαια, και δεν είχε γνώση. Θα ρωτήσω και εσάς. Ποιος λέτε να κερδίσει? Ξέρετε πολύ καλά τι θα πείτε. Ισαΐας. Μπράβο, Ισαΐα, είμαστε μαζί σου. Πολύ καλό παιδί, σημαντικό. Πολύ καλό παιδί. Και το κοντρόλ ψηφίζει Στικούδη. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει όμως. Η Κλέλια δεν νομίζω ότι έχει. Κανένας δεν την είπε την Κλέλια πάντως, παιδιά, ε. Για να δούμε αν έχουμε δει και εμείς. Δεν ξέρω. Ο κόσμος ψηφίζει αλλιώς. Εμείς πάντως τον Ισαΐα θα τον έχουμε στην καρδιά μας και τον έχουμε νικητή. Εγώ θα τον ψηφίσω. Τον Ισαΐα θα σε ψηφίσω, να ξέρεις. Πάμε ψηφί εδώ, Ισαΐας. Λοιπόν, έχουμε δώρα να δώσουμε. Μην το ξεχνάμε εδώ. Ωραία η κουβέντα, αλλά ωραία και τα δώρα. Έχουμε να δώσουμε ρολόγια Φερέντι. Πολύ ωραία. Και ασφαλώς έχουμε και ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine για εσάς. Και έχουμε να δώσουμε από χθες και τρεις περιποίησεις προσώπου fractional laser. Ακριβώς. Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο. 211-55-50-550 να παίξουμε μουσικό quiz. Νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν σήμερα και λίγο τα παιδιά, τους τηλεθεατές μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Φτιάχνοντας σοκολατένια cookies. Ω, τέλεια! Μην της το πεις πως την έχασα μα την αγαπώ. Μην της το πεις πως δεν ξέχασα και για εκείνη ζω. Μην της μιλήσεις να με λυπάται, δεν θέλω. Ίσως μια μέρα νιώσει το λάθος και έρθει. We'll be right back.
έρχεσαι με μια ματιά και ένα φίλι τρελαίνεσαι. Το άγγιγμα σου με μεθά, τα χείλη σου είναι φωτιά που μέσα της θα καίγομαι. Τι θα κάνουμε εδώ, ποιος είναι ο μάγειρας, περιμένουμε. Δεν φτάνω. Να σας παρουσιάσω. Kim Kilian. Λοιπόν, θα φτιάξουμε σοκολατένια cookies. Πολύ εύκολη συνταγή για όλους εσάς, δηλαδή και παιδιά. Τα φτιάχνουμε. Εγώ θα μπορέσω να την κάνω που ξέρεις ότι κοίταξε, δεν... αν δεν μπορείς να φτιάξεις αυτή τη συνταγή έχουμε θέμα. Λοιπόν, να βλέπουμε και τα υλικά. Τα οποία είναι λίγα και βγάζουν αρκετά κομμάτια, θα έλεγα, cookies. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε. Βάζουμε πρώτα την ζάχαρη. Έχουμε δύο ειδών ζάχαρη. Έχουμε και καφέ ζάχαρη απλή, την απλή, μαύρη, όπως τη λέμε. Και μαλακιά ζάχαρη, επίσης μαύρη. Μπορεί, άμα θέλει κάποιος να την κάνει εκείνη, δηλαδή μόνο και με λευκή ζάχαρη ή μόνο με μαύρη. Ναι, αλλά γίνεται πιο ωραίο, λίγο πιο τραγανό όταν χρησιμοποιήσουμε αυτή την μαύρη ακριβώς ζάχαρη. Βάζουμε και το βούτυρο, το οποίο είναι μία κούπα. Ωραία. Α, έχει βουτυράκι, Έχει βουτυράκι, αλλά είναι και κομμάτια. Παίρνουμε και το μίξερ μας τώρα και όπως δηλαδή ξεκινάμε το κέικ, ξεκινάμε με το βούτυρο και τη ζάχαρη. Χτυπάς, δηλαδή, τη ζάχαρη, λευκή και καστανή. Και βούτυρο. Για να δούμε το επόμενο. Αχ, παιδιά, μυρίζει. Σήμερα είναι τυχερή μου μέρα, πρέπει να σας πω. Πρέπει να σας πω σήμερα τυχερή μου μέρα. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που καθόμουν στον καναπέ, σας έβλεπα που φτιάχνατε και ήθελα να πω από εδώ. Σήμερα λοιπόν, θα έχω την τύχη να δοκιμάσω πρώτη. Όπω μυρίζει πολύ ωραία. Μπορεί να μου βάλεις τα αυγά. Να σου βάλω τα αυγά. Ναι, ναι. Ξέρεις ποια είναι τα αυγά, έτσι. Τα αυγά είναι αυτά. Ναι, τα ξέρω. Μάλιστα. Θα τα ρίξω εκεί. Ναι, τώρα. Τώρα εκεί τα ρίχνω. Okay. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή που τη λατρεύουν τα παιδιά. Αλλά και εμείς με τον καφέ μας, με το τσάι. Σωστά. Είναι τέλεια. Λοιπόν, τώρα θέλω και την βανίλια. Η βανίλια είναι αυτή, μάλιστα. Και το baking powder, το οποίο πρέπει να το βάλουμε μαζί με το... Αυτό δεν πειράζει, ρίξω. Το ρίχνω, ωραία. Και τώρα θέλω σιγά σιγά να ρίχνω αλευράκι. Ωραία. Επί της ουσίας, ρίχνουμε όλα τα υλικά μαζί, μόνο δηλαδή στην αρχή που βάζουμε το βούτυρο να χτυπηθεί με την ζάχαρη για να γίνει μια ωραία κρέμα, όπως κάνουμε άλλωστε και στο κέικ. Έχεις φτιάξει ποτέ κέικ? Όχι, κέικ ποτέ. Γενικά ποτέ γλυκό. Έχεις μαγειρέψει ποτέ? Ναι, έχω μαγειρέψει. Μαγειρεύω φαγητό, όχι γλυκό. Αλλά ήρθε η ώρα Πάντως, να γενικά, κάνω. Ξέρεις που πέφτει η κουζίνα στο σπίτι σου? Ναι, παιδί μου, ξέρω, Kim, ξέρω, ναι. Τελευταία, last but not least, τα σοκολατάκια, την κουβερτούρα. Τι ωραία που είναι. Τώρα, αυτά υπάρχουν σε διάφορα σχήματα. Και αυτά είναι καλά, αλλά και αυτά που είναι πιο στρογγυλά και λίγο πιο πλακέ. Λοιπόν, για βάλτα κι αυτά. Τα βάζω κι αυτά. Στο τέλος, τέλεια. Εδώ, σου άμα θέλει κάποιο, μπορεί να κάνει και μίξ, να βάλει και λευκή σοκολάτα. Ναι, το έχω κάνει και αυτό και βγαίνει και αυτό πολύ ωραίο. Η κλασική συνταγή, βέβαια, είναι αυτή εδώ, με την σοκολάτα γάλακτος. Τι ωραία μυρίζει. Ωραία μυρίζει. Έχουμε το ταψί μας. Το ταψί που έχει ο φούρνος μας ή και ένα άλλο. Βάζουμε λίγο λαδόκολλα. Κανονικά έχει αρκετό βούτυρο μέσα, δεν θα έπρεπε να κολλήσουμε, αλλά για να είμαστε σίγουροι, βάζουμε λαδόκολλα. Ωραία. Και παίρνουμε τώρα δύο κουταλάκια του γλυκού μικρά. Και παίρνουμε μία δόση, είναι όσο είναι ένα κουταλάκι. Πόσο λίγο. Ναι, γιατί έχουμε βάλει και το baking powder. Ναι. Και αυτά θα μεγαλώσουν, θα δεις πώς θα γίνουν, θα φουσκώσουν. Και αυτό βγάζει πάρα πολλά cookies. Βάζει πάρα πολλά cookies. Και είδες πόσο γρήγορα γίνεται. Okay. Έτοιμο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βγάζω και τα γάντια. Εγώ θα σε αφήσω εδώ. Ναι. Να προσέχεις τα cookies μας. Ναι. Γιατί αν δεν πετύχει, κατάλαβες. Θα πούνε ότι... Θα πετύχει σίγουρα, μυρίζοντας ωραία.
Ευχαριστώ, ρε Στέφανε, γιατί τι σέρβις από το πιάνο. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Είναι για να ανοίγω το πιάνο στο φούρνο. Λοιπόν. Θες να φας κούκκις, ε. Πρόσεξε μην κλείσεις τώρα το φούρνο που έχω το χέρι μου μέσα. Εγώ, όμως, τώρα θα μου επιτρέψετε να πάω στον καναπέ μου, γιατί εκεί με περιμένει έτσι μια πολύ ωραία παρέα. Και ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει καταφέρει η ζωή του και η καθημερινότητά του να είναι ίδια, αλλά λίγο διαφορετική. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Χρήστο Ζώτο, μαζί με την σκυλίτσα του τη Μελίτα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και μας δίνετε την δυνατότητα να μπορέσουμε να δείξουμε στον κόσμο τι σημαίνει ένας σκύλος οδηγός και κατά πόσο αυτό βοηθάει έναν τυφλό χρήστη και πώς αλλάζει γενικότερα η ζωή ενός τυφλού. Και να ενημερώσουμε και τον κόσμο το πώς μπορεί να συμπεριφέρεται βλέποντας μια ομάδα ενός τυφλού και ενός σκύλου. Δίπλα σας είναι η Μαρία Μαθά, η οποία είναι εκπαιδεύτρια σκύλων οδηγών. Θα μιλήσουμε και για τα σκυλιά σαν τη Μελίτα στη συνέχεια. Εμείς όμως ήρθαμε και σας βρήκαμε και σας έτσι κρατήσαμε παρέα μέσα σε μία καθημερινή σας έτσι δραστηριότητα. Πώς εσείς έχετε καταφέρει αυτό που είπα προηγουμένως, η ημέρα σας να κυλά έτσι ίδια, αλλά λίγο διαφορετική. Θέλω να πάμε να δούμε και να ακούσουμε αυτό το βίντεο που πήγαμε και έτσι ακολουθήσαμε τον κύριο Ζώτο μία ολόκληρη μέρα. Συνοδοιπόρο ζωής και καθοδηγητή της καθημερινότητας έχει εδώ και 5 μήνες ο κύριος Χρήστος, τη Μελίτα. Ένα πανέμορφο λαμπραντόρ που τον βοηθάει να νικήσει το σκοτάδι μέσα από τα δικά της μάτια και να επιβιώσει στον λαβύρινθο της πόλης. Εγώ γεννήθηκα με μια ασθένεια, την μελαχοστική αμφιβιδιστοντοπάθεια, η οποία είχε ως βασικό γνώρισμα. Την ημέρα έβλεπα κανονικά, όπως ένας κοινός άνθρωπος, και το βράδυ με το που πέφτανε το σκοτάδι υπήρχε πλήρη τύφλωση. Το πρόβλημα αυτό είναι μια ασθένεια κληρονομική και η εξέλιξή της είναι η τύφλωση. Είναι γεγονός ότι όσο κανείς και να είναι προετοιμασμένος να το έχει δουλέψει μέσα του, χάθηκα τον κόσμο. Μια ώρα πρωί λοιπόν ήρθε μια πολύ ωραία κατάθλιψη. Είμαι σε μια πολυθρόνα καθυλωμένος. Δεν ήθελα να ακούσω τίποτα. Με αποτέλεσμα όταν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα χάθηκε ένας φίλος μας από καρκίνο μέσα σε ένα μήνα. Λέω, όπα, εδώ η ζωή συνεχίζεται, άνθρωποι χάνονται. Με αποτέλεσμα να μπω στον ειδικό αθλητισμό. Ήδη έχω φτάσει αυτή τη στιγμή και κάνω μαραθώνιο δρόμο. Μελίτα, αριστερά σκάλα. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, όταν θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Όταν λοιπόν έχασα την όρασή μου, είπα, εδώ είναι η πρόκληση. Και πιστέψτε με, δεν ήταν δύσκολο. Είχα τη μεγάλη τιμή να επιλεγώ ως λαμπαντιδρόμος για τους Ολυμπιακούς Χειμερινούς Αγώνες του 2014 που θα γίνουν στο Σότσι της Ρωσίας. Και εκεί πραγματικά συναισθήματα που δεν περιγράφονται. Διότι είχα λάβει και μέρος και σε άλλες λαπαντιδρομίες, αλλά όχι αυτόνομα, όχι ανεξάρτητα. Πάντα με ένα συνοδό. Τώρα ήμουν με τα νέα μου μάτια, με τη Μελίτα, οι δυο μας, και φοβερή εμπειρία. Οι δυσκολίες τεράστιες. Δυστυχώς, οι δρόμοι της Αθήνας είναι απροσπέλαστοι. Παρότι υπάρχουν οδηγοί όδευσης για τυφλούς σε αρκετά πεζοδρόμια, παρόλα αυτά ο κόσμος δεν τους σέβεται. Παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, επάνω στους οδηγούς, μηχανάκια, αυτοκίνητα, βγάζουν τραπεζοκαθίσματα. Και ως αποτέλεσμα, πάντοτε αυτό δυσκολεύει τη ζωή ενός τυφλού. Η Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη εμπόδια. Ένα άτομο με αναπηρία όρασης, έχοντας σκύλο οδηγό,
του δίνει τη δυνατότητα να κινείται χωρίς το άγχος που νιώθει όταν είναι με τον μπαστούνι του. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν γύρω στα 4-5 σκυλιά. Υπάρχει ακόμα κόσμος που όταν τα βλέπει να μπαίνουν μέσα σε ένα λεωφορείο δυσανασχετεί. Βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου λέγοντας ότι βεβαίως και ο κύριος θα ανέβει με το σκυλοδηγό του. Επομένως βλέπουμε ότι σιγά σιγά αλλάζει η νοοτροπία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Να σας πω ότι στην περιοχή μου μένω 8 χρόνια. Όλοι γνωρίζαν ότι καθημερινά περνάει ένας τυφλός, ποτέ όμως δεν είχα την καλημέρα τους. Τώρα με τα νέα μου μάτια, τη λιγιά μου τη Μελίτα, έχω γνωρίσει νέους ανθρώπους. Καλημέρα, είμαι ο κύριος Στάδε, μένω δίπλα. Σας καμαρώνουμε. Είναι μια σχέση αγάπης, έρωτα. Υπάρχει ένα τρομερό και καταπληκτικό δέσιμο. Την στιγμή που οδηγεί, τη στιγμή που κάθεται οπουδήποτε, πάντοτε το βλέμμα της στενά στα δικά μου μάτια. Να μην ξεχνάμε ότι και η Μελίτα είναι ένα σκύλος, έτσι. Και η σχέση του σκύλου με τον άνθρωπο είναι τόσο άριστη και το μόνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και ένα χάδι. Κύριε Ζώτο, φαντάζομαι και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η σχέση με την Μελίτα είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Είναι ασφαλώς μια αμφίδρομη σχέση. Υπάρχει ένα δέσιμο όταν έχεις ένα σκύλο κατοικίδιο. Πόσο μάλιστα να έχεις ένα τέτοιο σκύλο που ταυτόχρονα με την έννοια του κατοικίδιου είναι και σκύλος εργασίας. Είναι η συνέχεια του εαυτού σου, διότι η Μελίτα, όπως ακούσατε και στο βίντεο, είναι τα νέα μου μάτια. Και είναι τα νέα μου και ασφαλή μάτια. Διότι δεν σας κρύβω ότι παλαιότερα ως τυφλός, πάντα με την συνοδεία ενός βλέποντα, υπήρχαν και προβλήματα. Διότι ήσουν ένα εξαρτώμενο άτομο από την διάθεση του ανθρώπου που σε συνόδευε εκείνη τη στιγμή. Αν είχε εκείνος καλή ψυχολογία, αν δεν είχε άγχος, αν ήταν εκνευρισμένος ή βιαζότανε, μπορεί και να μην σε έστερνε, να σε χτυπούσε κάπου, δεν σε υπολόγιζε 100%. Τώρα η σχέση με τη Μελίτα έχει αλλάξει τα πράγματα. Mm-hmm. Πώς η Μελίτα μπορεί να τα βγάλει πέρα με ένα χάος που επικρατεί στην Αθήνα, γιατί αυτό το έχω αναρωτηθεί πολλές φορές. Δεν υπάρχουν παντού φανάρια, επικρατεί ένα χάος. Πολλοί οδηγοί προσπερνάνε ακόμα και το κόκκινο. Δεν βρισκόμαστε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα που τα πράγματα όσο αφορά τουλάχιστον την οδική παιδεία είναι λίγο πιο μαζεμένα, είναι τα πράγματα πιο στην τάξη. Ακόμα και αυτούς τα πεζοδρόμια που λέγατε κι εσείς στο βίντεο είναι ανύπαρκτα. Μεν υπάρχουν αυτές οι ράγες, αλλά οι οποίες τελειώνουν ή σε μία τρύπα ή πάνω σε μία κολόνα ή σε μία διαφημιστική ταμπέλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και για τον λόγο αυτό η επιλογή του κέντρου μας των σκύλων οδηγών Ελλάδος ήταν να μην φέρουμε εκπαιδευμένα σκυλιά ή να τα εκπαιδεύσουμε στο εξωτερικό. Mm. Η εκπαίδευσή τους να γίνει εδώ, στην Ελλάδα, ώστε ο σκύλος να βιώσει και τις κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και τις συνθήκες της πόλης, τις δυσκολίες της πόλης. Mm. Διότι αν φέρναμε ένα σκυλί εκπαιδευμένο στο εξωτερικό, εδώ θα ήταν πολύ δύσκολο να εργαστεί. Οπότε, κυρία Μαθά, υπάρχει διαφορά στην εκπαίδευση των σκύλων. Ας πούμε, στο εξωτερικό, σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, θα εκπαιδευόταν διαφορετικά ένα σκύλος από ό,τι θα εκπαιδευτεί εδώ. Το ίδιο θα εκπαιδευόταν έξω. Απλά τα εμπόδια που έχουν έξω δεν είναι τόσο πολλά όσο εδώ. Εδώ πρέπει να βρούμε καινούριες λύσεις, καινούριους τρόπους, ώστε να μπορούμε να προσπερνάμε κάθε φορά το εκάστοτε εμπόδιο. Ναι. Γενικά, κατά κανόνα, έξω συνήθως είναι πιο απλά τα πράγματα. Και αν και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι έτσι απλό. Για να περάσει το δρόμο η Μελίτα, για να δει αν είναι ελεύθερος ο δρόμος και κοιτάει δεξιά-αριστερά και υπολογίζει, ας πούμε, πότε έρχεται το επόμενο όχημα και ξέρει να υπολογίσει το χρόνο αν μπορούν να περάσουν τον δρόμο. Όχι, όχι, όχι. Αλλά αυτό είναι μια ερώτηση που την κάνουν πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Το πώς περνάνε τον δρόμο. Τον δρόμο δεν το περνάει ο σκύλος. Τον δρόμο τον δίνει την εντολή πότε θα το περάσει ο χειριστής του σκύλου.
Ο χειριστής με την ακοή ακούει την παράλληλη κίνηση, τι κάθεται ανάλογα σε τι δρόμο βρίσκεται. Δίνει εντολή στο σκύλο να περάσει όταν νομίζει ότι είναι ασφαλές. Εάν έρχεται αμάξι, ο σκύλος θα το σταματήσει. Εάν είναι ο δρόμος ανοιχτός, θα περάσει. Ναι. Αλλά δεν παίρνει την απόφαση ο σκύλος. Την παίρνει ο χειριστής του. Είναι τα μάτια, ελέγχει ο σκύλος. Ναι, έχει το νου της. Είναι σε συνεργασία. Αλλά δεν είναι αυτή που θα του πει πέρνα. Θα της πει ο κύριος Χρήστος Μελίτα πέρνα. Εάν είναι ασφαλές και το αμάξι είναι σε απόσταση. Ναι. Είναι, λέμε, αυτή η σχέση της συνεργασίας που υπάρχει, διότι ο σκύλος δεν είναι ένα ρομπότ, δεν ελέγχει τα πάντα. Πάντοτε ένα σκύλος οδηγός λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του χρήστη. Παίρνει τις εντολές από τον χρήστη και τις εκτελεί. Στο μόνο που μπορεί να υπάρχει η ανυπακοή του σκύλου, όταν εγώ δώσω μία εντολή και ο σκύλος αντιληφθεί ότι αυτό που εγώ του λέω δεν πρέπει να το κάνει για λόγους ασφαλείας, τότε θα αρνηθεί. Είναι όπως η λεγόμενη έξυπνη ανεπακοή, ακριβώς, που λέμε. Είτε με τα αυτοκίνητα, μάλιστα, είτε σε σκάλες. Πόσο καιρό έτσι εκπαιδεύονται τα σκυλιά αυτά για να είναι έτοιμα για να βρουν το καινούριο τους αφεντικό? Σαν σκύλοι οδηγοί, εκπαιδεύονται γύρω στους 6 με 8 μήνες. Αλλά πριν από αυτό έχει προηγηθεί μια εκπαίδευση 12 με 14 μήνες, όπου τα σκυλιά είναι σε ανάδοχους εθελοντές και τα μεγαλώνουν οι ίδιοι και με τη βοήθεια του κέντρου μας, δηλαδή εμένα και των άλλων παιδιών της ομάδας, από τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές, τους λέμε πώς να κάνουν τη βασική υπακοή, τι χρειαζόμαστε, τι δεν θέλουμε. Φτιάχνουμε τη συμπεριφορά τους και μεγαλώντας, όταν φτάσουν πλέον στην ηλικία και κρίνουμε ότι ο σκύλος είναι αρκετά όριμος ώστε να ξεκινήσει αυτή την εκπαίδευση, τότε τον αναλαμβάνουμε εμείς. Κύριε Ζώτο, τώρα με τη Μελίτα στο πλευρό σας, αισθάνεστε έτσι έτοιμος να κάνετε τα πάντα? Ήδη κάνω τα πάντα. Μία από τις μεγάλες μου στενοχώριες, όταν έχασα την όρασή μου, που δεν μπορούσα ποτέ να ξεπεράσω, ήταν ότι δεν μπορούσα να τρέξω ανεξάρτητα. Πάντα θα ήμουνα υπό την καθοδήγηση ενός ανθρώπου που με συνόδευε. Ναι. Και ήταν αυτό το μεγάλο μου παράπονο, ότι εγώ σήμερα βρέχει. Θέλω να πάω να τρέξω, παράδειγμα. Δεν μπορούσα. Όλα τα υπόλοιπα τα είχα ξεπεράσει. Το θέμα της τυφλότητος, με την εκπαίδευση, με την αγωνιστικότητα. Κατάφερα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου ως τυφλός. Πράγματα που δεν είχα καταφέρει ποτέ ως βλέποντας. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τώρα με τη Μελίτα έκανα και αυτό. Δηλαδή, ακόμη ένα όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Φυσικά δεν έχουμε τρέξει μεγάλους αγώνες. Απλά τώρα στο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, εγώ έκανα 5 χιλιόμετρα και στα τελευταία 300 μέτρα έξω από το Καλλιμάρμαρο στάδιο, περίμενε η Μελίτα μου μαζί με τη σύζυγό μου, μου την παρέδωσε. Και τρέξαμε μαζί με τη Μελίτα, χωρίς το σύνοδό μου, ο οποίος ήταν δίπλα μου, επέβλεπε λίγο την όλη η κατάσταση, γιατί ήταν χιλιάδες οι αθλητές. Κρατώντας λοιπόν τη Μελίτα από το λουράκι και μόνο, καταφέραμε να τρέξουμε 300 μέτρα μόνοι μας, ελεύθεροι, ανεξάρτητοι. Μ' αρέσει που λέτε το μόνοι μας. Ναι, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς με τη Μελίτα είστε ένα πλέον, δεν είστε οι δυο σας. Αυτοκόλλητο που λένε. Έτσι. Εμείς τρέξαμε μόνοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε έτσι σήμερα κοντά μας. Και η Μελίτα, εμένα δεν με ακούει. Τώρα είναι ώρα εργασίας, νομίζω. Η Μελίτα είναι εν ώρα εργασίας και ένα από τα πράγματα που θα ήθελα έτσι, μια και μας δίνετε την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σας, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε ότι όταν φορούμε αυτό το ειδικό γυλαίκο, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, μας έχει τύχει στο δρόμο να λένε ότι το σκυλί είναι άρρωστο, έχει κάποιο πρόβλημα, ωραία, κάποια ενηχείρηση. Να δίνουμε μια σημασία σε αυτό που γράφει και το και αυτό, και το λουράκι, αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι ότι όταν βλέπουμε το σκύλο να εργάζεται, δεν επιτρέπεται να έχουμε επαφή με το σκύλο, ούτε να το χαϊδέψουμε, ούτε να του μιλήσουμε, ούτε να το φωνάξουμε το όνομά του, γιατί έτσι του αποσπάμε την προσοχή από τη δουλειά του και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο και για το χρήστη, αλλά και για το ίδιο το σκυλί. Μάλιστα. Οπότε έτσι, καλά έκανε η Μελίτα τώρα και δεν αντέδρασε. Δεν αντιδρά. Και πόσα χρόνια μπορεί να εργαστεί ένας τέτοιος σκύλος? Ένας σκύλος μπορεί να εργαστεί από 6 μέχρι 8 χρόνια.
Η δουλειά που κάνει είναι πάρα πολύ κουραστική, έχει μεγάλες επιβαρύνσεις στα ισία της, στα πόδια του. Και αυτό, υπάρχει αυτό το όριο των 6 με 8 ετών. Μετά αποσύρεται, βγαίνει στη σύνταξη και μετά πηγαίνουμε για ένα δεύτερο σκύλο. Πάντως, έτσι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αφήσατε να μπούμε μία μέρα, έτσι, σε μία μέρα της Μελίτας και την δική σας και σας είδαμε και στο μετρό, στο αττικό μετρό να κυκλοφορείτε κανονικά, λίγο διαφορετικά, αλλά έτσι με μεγάλη άνεση και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και την κυρία Βεατρίκη Αρχιμανδρίτη από το Αττικό Μετρό που μας έτσι έδωσε την άδεια να κάνουμε και το γύρισμα. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και τι γίνανε τα κούκκις που φτιάξαμε πριν στην κουζίνα. Έχουμε να δώσουμε και δώρα και έχουμε να κάνουμε και γυμναστική. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Αχ, ευλαβία. Αντίδοτο να δούμε που θα βρω. One more time. Αχ, ευλαβία. Η ασθένεια σου τρέλανε και εμένα, ναι. Αχ, ευλαβία. Αντίδοτο να δούμε που θα βρω. Αγγελική, τι κάνεις εδώ? Έφτιαξα τα cookies. Συλλογή, δεν σ' άφησα στην κουζίνα για τα cookies. Ναι, με άφησες. Έχω βάλει και το δεύτερο. Εγώ να θέλω να πάω να δω τα cookies, για να δω τι έκανες. Μέχρι εκεί που τα έφτασα εγώ καλά ήτανε. Για δες, Κιμ, καλά τα έκανα. Κοίταξε να δεις. Έχουν λίγο παραπάνω καφέ χρώμα από ό,τι θα έπρεπε. Μη βλέπετε αλλά νομίζω το ότι αυτά εδώ είναι ένα καλό δείγμα. Και στη γεύση δεν θα στερούν. Μη βλέπετε το χρώμα, Κιμ, να το πούμε αυτό στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα από τα cookies. Μη βλέπετε αυτά τα μεσαία, τα γύρω-γύρω και λίγο πιο λίγο ψήσιμο. Έχουμε βάλει και το δεύτερο ταψί. Το επόμενο θα βγει. Μπάσκε. Λοιπόν, αφού υποτίθεται έχουμε φάει τα cookies, κάτι πρέπει να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Γυμναστική. Λοιπόν, για να φωνάξω εγώ εδώ τη Μάντι Περσάκη και τον βοηθό της το Στάθη. Δεν το πίστευες ότι θα πείσω το Στάθη. Πώς είσαι? Γεια σου, Μάντι. Λοιπόν, εσύ... Γεια σας. Λοιπόν, εσύ δεν χρειάζεται να φας τα cookies αυτά, έχεις φάει άλλα στο παρελθόν. Εγώ τα φάει τριπλούν, τετραπλούν και δεν συμμαζεύει. Το πίστευες ότι θα τον πείσω να κάνει γυμναστική? Δεν ξέρω, θα τον δούμε τώρα. Για πάμε να σας δούμε τώρα πώς θα χάσετε τα κιλά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω, δεν μας έφταναν οι κουραμπιέδες και τα μελόμακάρονα, Στάθη, από τις γιορτές. Θέλαμε και κούκκι σήμερα. Καταλαβαίνεις, λίγο έτσι να σπάσει λίγο, να μην είναι η μονοτονία. Λοιπόν, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε μπει σε σειρά μετά τις γιορτές και μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν και αυτοί που μας βλέπουν από το σπίτι. Πάμε να ξεκινήσουμε μερικές απλές ασκησούλες που όλοι μπορείτε να κάνετε. Θέλω να δίνετε μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες που δίνω στην κάθε άσκηση. Ο Στάθης θα μας βοηθάει. Στάθη, με τι ξεκινάμε τη γυμναστική μας? Με ζέσταμα. Φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε ζέσταμα για να μην τραυματιστούμε. Περιστροφικές κινήσεις στο κεφαλάκι, αργά-αργά. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στον αυχένα, αποφεύγει τις περιστροφικές κινήσεις. Μόνο κάμψεις. Μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά. Πραγματικά δεν κάνω τίποτα από αυτά που κάνεις, αλλά πάμε δεν πειράζει. Όμως πίσω. Θέλω να έχεις θετική ενέργεια. Όλα τα κάνεις. Μπράβο, για να σε δω και μπροστά, Στάθη. Θες και το ανάποδο. Παιδιά, είναι λίγο κομματάκι δύσκολο, αλλά εντάξει. Για πάμε τα χέρια σου στη μέση, Στάθη. Ναι. Ωραία. Πάμε πολύ πολύ αργά κύκλους στη μέση. Αυτό είναι για το τάξι, απόψε. Τέλεια. Και από την άλλη, πολύ αργά και σταθερά. Γιατί γελάει το πλατό, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που μας βλέπετε, να μην τραυματιστούμε. Σιγά. Πάμε λίγο γόνατα κάτω. Το έχουμε και αυτό. Σταθή, λέω να δουλέψουμε περισσότερο κοιλιακούς. Εσύ τι λες? Εγώ έχω έναν μόνη μου. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω κι άλλο. Σταμάτα να υποτιμάς τον εαυτό σου. Όχι, τον κοιλιακό μιλάω. Για πάμε με πλάγιους. Σταθερά λυγισμένα τα πόδια. Εισπνοή,
και εκπνοή. Για πάμε μαζί, Στάθη, μπορείς. Εισπνοή, εκπνοή. Δουλεύουμε πλάγιους κοιλιακούς ζέσταμα ακόμα. Ναι, ναι, εισπνέω και εκπνέω. Εισπνέω και εκπνέω. Κάτσε, γιατί το πάμε λίγο ανάποδα όμως. Για να σε δω, να δέσεις τα χέρια πίσω. Πάμε και οι δύο δεξιά γόνατο. Εισπνέω, εκπνέω σταθεροποιώ στο κέντρο. Α, καλό είναι αυτό, το έχω πιάσει. Και εκπνέω, είδες που το βρήκες. Αυτό κάπως. Για πάμε λίγο ακόμα. Εισπνοή. Πόσο και ακόμα. Εκπνοή. Άλλες δύο φορές εκπνέω. Τελευταία. Αχάριος είμαι, το ξεχνάς. Πολύ ωραία. Για πάμε να καθίσουμε. Μάλιστα. Αφού ζεστάναμε τους πλάγιους κυριακούς μας, να δυσκολέψουμε λίγο. Τι. Σε αγκώνα. Τα ποδαράκια τεντωμένα. Δεν είσαι καλά, μανούλα μου. Σε παρακαλώ, μην αντιδράς, χάνεις χρόνο. Θα το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Χέρι πάνω. Εισπνοή, εκπνοή. Ενώ όλο μονόπατα, έχω πρόβλημα. Σε παρακαλώ, συνέχισε. Εισπνοή, εκπνοή πάνω. Για να σε δω. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Μάτι. Στάθη. Μπράβο, Μάτι. Δύο. Δεν σηκώνεται αυτό σε μένα. Τρία. Για να μπράβο. Παιδιά, βοηθήστε λίγο τη Μάτι. Έλα, πάμε από την άλλη. Η άλλη είναι η καλή σου πλευρά. Έτοιμος. Τραβάμε, συνεργάτικο. Πήγαμε, πάμε, πάνω. Μανούλα μου, δεν κάθεται εδώ αυτό το πράγμα. Τρίψε τη λεκάνη σου. Παιδί μου, σήκωσε το πόδι σου πάνω, καλέ. Σήκωσε το πόδι σου. Και ένα, μπράβο ρε Στάθη. Σ' άρεσε. Δύο, από πίσω το χέρι. Πόσο πάνω, πάνω το πάνω, πάνω. Παιδιά, παρακαλώ. Πάμε κάτι πιο εύκολο. Σάβλωσε πίσω. Δε σε χέρια, πά τα πόδια. Εκνοείς το ανέβασμα, πίσας ψηλά και ένα. Τι τραβάω. Δύο. Το έχω πάρει μαζί μου. Εκπνοείς το δύσκολο μέρος της άσκησης. Δεν σε βλέπω, κάνω ό,τι μπορώ. Δεν τα κάνεις, δεν τα έκανες πριν και θα νομίζω από το σπίτι ότι είναι δύσκολα. Δεν το λες και εύκολο. Ωραία. Μάλιστα, τι για γίνεται. Για να σε δω τώρα σταθερά λυγισμένα τα πόδια. Έχεις και φλέτσο. Τα πόδια μου όμως, δεν μπορείς δηλαδή. Δέσε τα χέρια πίσω, ναι. Σήκωσε τον κορμό, σήκωσε τα πόδια και τεντώνεις εκπνέοντας. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο. Και εκπνέεις. Προσοχή να μην κάνει υπερέκταση η μέση μας. Πόμιλη και σκέφτομαι, έδαφος. Τι ταλαιπωρείς. Τρεις ακόμα. Τι αμαρτίες πληρώνω, Παναγία μου. Τα κούκκις, τα λεπτάδελες. Τέντωσε πίσω, τα χαλάρωσε γλυκά. Πίσω. Ανέπνε. Κουράστηκες. Μπα καθόλου. Για να γυρίσουμε μια πιο δύσκολη. Τελευταία, τελευταία. Προτελευταία. Αλλά μες όμως στην ίδια ευθεία. Για να σε δω. Έλα, 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 έλα. Έλα κουκλάκι μου κάνε. Πάρα πολύ ωραία. Πίσω και σιγά σιγά μπροστά. Εισπνέω πίσω. Για να το δω λίγο καλύτερα. Εκπνέω σιγά σιγά μπροστά. Πραγματικά για να το δω λίγο καλύτερα. Άλλες τρεις φορές. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζω, ελπίζω να μην λουφάρετε από το σπίτι. Πάμε. Τι γίνεται. Τελευταία. Ωραία. Έλα, μπορείς. Γιατί διάταση. Έχω παρεμβολές. Έλα, έλα, είναι ζεστό. Σε παρακαλώ, κάνε διάταση. Είναι συνταγή της Kim. Πρέπει να την τιμήσεις. Έλα, καθώς την κάνεις. Μη μου λες μετά ότι έχεις ένα κυριακό. Ένα, τον έχω να κάνω χρόνια τώρα. Θα έρθω ξανά σε ένα μήνα να σε ελέγξω. Δεν τιμάς τα κούκκι στη Kim. Διάταση. Ας συνέξω. Μετά από κάθε προπόνηση, ακολουθεί αποκατάσταση για να μην τραυματιστούμε. Μάλιστα. Ελπίζω εσείς στο σπίτι να τα δοκιμάσατε. Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες που δίνουμε στην κάθε άσκηση για να μην τραυματιστείτε. Ήσουν πολύ κακός μαθητής. Ευχαριστώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Μάντι! Μπράβο! Λοιπόν, Κίνη, θα κάνεις εσύ την επόμενη φορά, μου φαίνεται. Υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα είναι καλύτερος. Θα τον βάλουμε εδώ να τρέχει. Θέλω να τον προπονείτε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Ωραία, την επόμενη φορά θα είναι άψογος. 3-3 θα προπονούμε. Για πες. Λοιπόν, να σου πω, πάρε και εσύ ένα κούκκι τώρα. Έλα, πάρε ένα κούκκι. Δεν τρώμε τίποτα. Πού την έχουμε βρει. Αν έκανες, θα έτρωγα. Την άλλη φορά. Κανονικά είστε 5. Κανονικά είμαστε 5, ναι. Σήμερα ήρθαμε 3 να κάνουμε έτσι ένα πιο ακουστικό σχήμα. Mm-hmm. Να δώσουμε έτσι μια άλλη γεύση στη μουσική μας. Αυτό το καιρό δεν παίζουμε κάπου σαν αυτό το σχήμα που βλέπετε εδώ. Προσπαθούμε να δουλέψουμε πιο πολύ το στούντιο. Mm-hmm. Η δισκογραφία είναι ένα τομέα που πρέπει να το δουλέψουμε λίγο περισσότερο. Και ούτως ή άλλως για να μπορέσει να μπει στην ελληνική μουσική βιομηχανία, πρέπει να έχει τραγούδια, πρέπει να έχει υλικό. Έχετε και δικά σας τραγούδια. Ναι, ναι. Αλλά γράφουμε, γράφουμε και διασκευές. Στα live κυρίως διασκευές. Τώρα είμαστε σε περίοδο στούντιο. Βέβαια, τα παιδιά δουλεύουν κι αλλού και ας μας πούνε. Ναι, μεμονωμένα δουλεύουμε ξεχωριστά. Κάνουμε το κομμάτι μας βέβαια με το συγκρότημα. Μας αρέσει να γράφουμε πάρα πολύ και να δημιουργούμε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα,
εμφανιζόμαστε και ξεχωριστά σε άλλους χώρους. Και παράλληλα προσπαθούμε να δουλέψουμε και τα καινούργια μας τραγούδια, ας πούμε, που ευελπιστούμε σε λίγο καιρό να γίνει κάτι. Δεν θέλουμε να λέμε πολλά πράγματα. Ωραία, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Satisfy είναι το... Όχι Satisfy. Όχι Satisfy. Satisfy με χαμόγελο, ναι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω όμως τώρα να βοηθήσετε εμένα και τον Στέφανο, γιατί θέλουμε να δώσουμε δώρα στους τηλεθεατές μας. Θα έχουμε βοήθεια? Ναι, βεβαίως θα έχουμε. Ωραία, πάμε να βγάλουμε γραμμές και θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Γιατί έχουμε ωραία δώρα να δώσουμε και από την εταιρεία Group Cucini, τις ηλεκτρικές μας συσκευές, πολύ χρήσιμες και πολύ ωραίες. Έχουμε και ρολόγια. Κάτι θα βρούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Yeah. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Νίκαια. Από Νίκαια. Την Νίκαια. Θα μας πείτε και το όνομά σας? Λέγομαι Τάσος Βρυσάκης. Ωραία, κύριε Τάσο. Τραγουδάτε? Το προσπαθούμε. Το καταλήγουμε. Γιατί έτσι, όπως ακούω, Στέφανε, έχει έτσι μια ωραία μπάσα φωνή. Έχει μέταλλο. Έχει μέταλλο, έτσι λέγεται. Ζεστή φωνή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε να τραγουδήσουμε. Για πάμε. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Τώρα, αν τα καταφέρω ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Θα τα καταφέρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε. Τη μέρα που φύγες τον ήλιο έχω χάσει και νύχτα την καρδούλα μου εχμάλωτη έχει πιάσει. Έλα να ξαποστάσεις. Αδύνατο, δεν το δέχω. Να το πιάσουμε από την αρχή. Περιμένετε, δεν ξαποσταίνει. Περιμένετε. Λοιπόν, έχουμε λάθος στίχο, έχουμε λάθος ήχο, τι έχουμε? Όχι, έχουμε σωστό ήχο με λάθος στίχο. Ωραία. Λοιπόν, όχι, 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 θα το παλέψουμε, θα το παλέψουμε. Για πάμε. Έλα να με τελειώσεις μόνο εσύ μπορείς. Έλα να με τελειώσεις. Μη μου το αρνηθείς. Αυτό ήταν. Λοιπόν, θα σας δώσω μια πολύ ωραία ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Group Cucini. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Μια όμορφη Κυριακή να έχετε. Για πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κιμ. Γεια σας. Χαιρετισμούς από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Πολύ ωραία. Το όνομά σου? Εμμανουέλα ονομάζομαι. Εμμανουέλα. Ναι. Πολύ ωραίο όνομα, πολύ ωραίο σεξι όνομα. Πολύ. Πολύ σεξι όνομα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και την Εμμανουέλα τώρα στο τραγούδι. Για πάμε. Για πάμε. Με παρατήσες μια μέρα έτσι αδικά και από τότε εγώ γυρνάω στα ξενυχταδικά και... Τέσσερις πήγα που είπα πάλι φύγε. Φύγε από το μαγαζί. Γιατί πια πάλι και έγινα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Στο μαζονάκι σου αυτές, έτσι. Αγιαγώθηκα λίγο. Εμμανουέλα, φαντάζομαι ότι εσένα δεν σου έχουν πει ποτέ να φύγεις από κάνα μαγαζί στις 4 το πρωί. Αδύνατο. Όχι. Όχι, έτσι. Λοιπόν, θα σου δώσω ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Φερέντι. Έτσι για να το φοράς τις βραδινές σου εξόδους και σίγουρα δεν θα σου πει κανένας να φύγεις από το μαγαζί. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Πολύ ωραία. Και δεν χρειάστηκαν έτσι και πολύ βοήθεια, έτσι δεν είναι? Είναι έτοιμοι. Είμαστε μουσική χώρα, το έχουμε αυτό. Έχουμε μία πολύ ωραία συνέντευξη, Στάθη, την οποία έκανες εσύ. Πήγες και βρήκες την Άννα Φόνσου. Πρέπει να πω ότι αυτή η συνέντευξη είναι συγκλονιστική, γιατί λέει κάποια πράγματα τα οποία πρώτα απ' όλα δεν περιμένεις ότι θα τα ακούσεις. Και κάποια άλλα που είναι πολύ προσωπικά της, που έτσι θέλησε να τα μοιραστεί μαζί σου. Λέει μεγάλες αλήθειες η Άννα Φόνσου. Ήταν η πρώτη συνέντευξή μου όταν μπήκα στο χώρο αυτό, τον τηλεοπτικό, στη δημοσιογραφία όπως λέμε.
μία φίλη από τα παλιά που ήταν στην κατάλληλη στιγμή να πει πολλά πράγματα για τη ζωή της, για αυτά που έχει ζήσει, να μιλήσει ανοιχτά για τις πλαστικές, να μιλήσει για την αδερφή της, το χαμό της και σε τι σημείο έφτασε και άλλα έτσι ωραία πράγματα που είναι αυτό, είναι η στιγμή που έπρεπε να τα πει. Νομίζω ότι αξίζει να την ακούσουμε. Ωραία, ήρθε και για μας η στιγμή να την ακούσουμε. Το ραντεβού μας με την Άννα Φόνσου δόθηκε στο σπίτι του ηθοποιού, στο όνειρό της που έγινε πράξη και εδώ και 10 μήνες είναι ανοιχτό σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθηθούν, σε όλους αυτούς τους ηθοποιούς που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Η γνωριμία μας με την Άννα κρατάει χρόνια και πάντα οι συνεντεύξεις της έχουν μια εξομολόγηση ψυχής και καρδιάς. Θυμάμαι τότε που τα είχαμε πει όταν είχες χάσει την αδερφή σου και πραγματικά αυτό που είπα είναι ότι πόσο δύναμη έχει η Άννα. Και ένα πέρασα και καταιγίδες. Έχασα τη μάνα μου, τον πατέρα μου, την αδελφή μου. Ξεκλειρίστηκα όλοι. Αλλά δεν ξέρω σε αυτοί οι άνθρωποι που φύγανε από τη ζωή μου, γιατί ήταν η οικογένειά μου, μου δώσαν μια δύναμη να συνεχίσω, να μην τα βάλω κάτω. Θυμάσαι τη συνέντευξη που είχαμε πάρει. Η καρδιά σου ήταν μαύρη, είχε σπάσει και εσύ ήσουν εκεί για να στηρίξεις αυτό. Ναι, γιατί και με είχε πολύ η αδελφή μου βοηθήσει. Γι' αυτό τη το είχα αφιερώσει του ποιητοποιού. Με είχε πολύ βοηθήσει και οικονομικά και ηθικά και όλα και πριν φύγει από τη ζωή, γιατί έφυγε ξαφνικά και ανέλπιστα, μου είπε μην εγκαταλείψει ποτέ το ποιητοποιού. Οπότε γι' αυτό και τη αξίζει όλο αυτό. Όταν έχασα την αδελφή μου, ναι, ήθελα να φύγω από τη ζωή. Δεν ήθελα να το ξεπεράσω, ας πούμε, και δεν το έχω ξεπεράσει και ποτέ. Δεν ήθελα ο χρόνος, που λέει ο χρόνος είναι γιατρός, ποιος γιατρός καθόλου. Αλλά ήθελα να το, γι' αυτό και πήγαινα κάθε μέρα και εμένα, της είχα φτιάξει ένα σπίτι του. Ζωγράφη και πήγαινα και εμένα εκεί το βράδυ. Για να τη νιώθεις. Για να νιώθω ότι είναι μόνη της, δεν μπορεί να είναι και σε ένα μάρμαρο εκεί πέρα. Και είχα βάλει εκεί πέρα δύο καρέκλες και κοιμόμουν το πρωί. Δεν το καταλαβαίνω ο φύλακας γιατί έκανε ησυχία να με δει, να με βλέπει. Δεν φοβόσουν να πάει. Δεν φοβάμαι εκεί πέρα, τίποτα. Δεν φοβάμαι. Γενικώς δεν φοβάμαι. Τίποτα. Έχεις μεγάλη δύναμη ψυχής. Ναι, την κληρονόμησα από τον πατέρα μου και αυτό ήταν. Τα πόδια σου στηρίζονται καλά. Ναι, και μόνο. Και μόνο. Δεν το ξέχασα πόσο φτωχιά ήμουνα και δεν ξέχασα ποτέ που μου είχε ο πατέρας μου περιουσία σου είναι εδώ μόνο. Πάνω σου, στο 1,68 που είσαι, δεν είσαι τίποτα άλλο. Δεν είσαι από αυτούς τους τοπιούς που λένε. Να πεθάνω σε σανίδι. Όχι μόνο αυτούς δεν είμαι. Δεν είμαι και από τους τοπιούς που όταν έχασα τη μητέρα μου ήμουνα στην πρεμιέρα της εκκλησιάς και δεν πήγα. Δεν μπορώ. Το γέλα παλιάτσο και αυτό. Όχι, δεν γέλα παλιάτσο. Κλαίγε παλιάτσο. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα χάσω τη μάνα μου και θα πάω να παίξω και να με χειροκροτάνε. Αυτά δεν γίνονται. Όχι μόνο δεν πήγα. Ζήτησα και μια ήταν η Μελίνα τότε και το κατάλαβα. Θα ρωτήσω κάτι, σε έχει πιάσει κανείς τον δρόμο να σου πει γιατί εσείς οι ηθοποιοί ενώ βγάλατε λεφτά από ό,τι ακούνε δεν έχουν τώρα και σου ζητάνε αν. Όχι κανείς, με έχουν πιάσει στις 10 ή 8. Αλήθεια λες. Βέβαια τους εξηγώ ότι εμείς δεν παίρναμε πολλά λεφτά τότε. Εγώ προσωπικά είχα να ζήσω πίσω μια οικογένεια. Δεν ήταν απλό το θέμα μου. Δεν σκίζουν τα θέατρα. Σκίζουν αυτά τα 10 και έχουν και τα κανάλια και αυτά. Δεν σκίζουν τα θέατρα. Τα μεγάλα και τα φώτα και αυτά έχουν. Τα γκλάμωρος. Εντάξει, είναι για αυτά τα κορίτσια που είναι από μανεκέν, γίνονται ηθοποιοί, μας έχουν πάρει τις δουλειές μας. Δέχομαι να είσαι μανεκέν και να έχεις ταλέντο, να πας στη σχολή, να τελειώσεις και μια χαρά. Ακριβώς. Τι άλλο, να είσαι και ωραία και καλή ηθοποιός, δεν υπάρχει καλύτερο. Αλλά το να είσαι μανεκέν, μετά να παίρνεις εκπομπές στην τηλεόραση, στο θέατρο να παίζουν πλάσματα τα οποία δεν ξέρουν την δραματική σχολή και δεν έχουν ξαναδεί θέατρο στη ζωή. Γιατί όμως οδηγείται εκεί, γιατί δεν έχουμε την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Όταν την είχαμε δεν ήταν έτσι. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τα μανεκέν αυτά όμως γιατί πάντα παίρνουν τις δουλειές. Τώρα πια δεν χρειάζεται να είσαι καλός ηθοποιός, χρειάζεται να έχεις δημόσια σχέση. Άμα. Εγώ, επειδή είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή για Εισαγωγικές Εξετάσεις, μου λένε κυρία Φόνσου, τι προσόντα να έχουμε. Τι προσόντα, να ξέρεις αυτούς που λες τα πράγματα. Προσόντα, δεν χρειάζεται προσόντα. Α, τους το λες κατευθείαν. Αχ, πόσο ύψος, μου λένε 75. 1,75 που είσαι και με δημόσιες σχέσεις, πέτυχες. Σε φοβίζει ο χρόνος, ο Σάννα. Τώρα δεν τον έχω νιώσει, αλλά αν το νιώσω, ξέρω μπορεί και να με φοβίζει. Καταρχήν με φοβίζουν οι πλαστικές εγχειρήσεις. Φοβάσαι τον Ιστέρι. Φοβάμαι μην με κάνουν έτσι. Μόμια. Με τα φρύδια έτσι και τα. Ακούνε. Ένας λοιπόν πλαστικός
Μου μίλησε έτσι που αυτός μου έβγαλε από πάνω με τις πλαστικές εγχειρήσεις. Πήγα λοιπόν σε ένα πλαστικό χειρούργο, γιατί έχω πάει στο εξωτερικό. Αλήθεια, λες. Ήμουνα στο Παρίσι και έχω μια φίλη μου, λέει, σε πάω σε ένα, μου λέει, ο καλύτερος. Α, να πάμε. Κάνει την Κατρίνη Ντενέβλο, πάμε. Και αρχίζω και του λέω, είμαι ηθοποιός και τέτοια. Μου λέει, τι ρόλους κάνετε. Τότε έκανα την Κλυτεμνήστρα. Του λέω, να τώρα παίζω τραγωδία. Αυτός ήξερε καταπληκτικός. Μου λέει, άκου να σου πω, παιδί μου. Παιδί του. Να σου πω, έτσι που σε βλέπω, είσαι πολύ χαριτωμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί αν, αν ήμουν στην Ελλάδα, σήμερα και ερωτευτή μου λέει. Ναι, γιατί άλλο να φτάξει. Αν θα σου κάνει εγχείρηση, ο καλύτερο γιατρό θα σου κάνει, θα σε κάνει πιο νέα, θα το έχει μέσα σου στο κεφάλι σου ότι είσαι πιο νέα. Όταν τσαλακωθεί να παίξει ρόλου, θα τσαλακωθεί η νέα. Και δεν θα σε ίδια. Και αυτό μου το έβγαλε από το μυαλό. Εγώ είπα: ωραία, αφού το λέει και ο καλύτερο ότι είμαι καλή. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάτι που λαχταράσει σε αυτή τη ζωή? Γιατί το σπίτι του ηθοποιού έγινε πράξη. Mm. Κάτι για την Άννα. Ναι, λαχταράω, ναι. Τι είναι αυτό που δεν έκανε και το. Ή το θέλει. Κάθε μέρα βγάζω κι άλλα βέβαια. Αλλά τώρα μια που με πέτυχε, θα σου πω. Ναι, να μου πει. γιατί κάθε μέρα εγώ, όπω είναι με του ρόλου που. Θα ήθελα να παίξω την Επίδαυρο. Κάτι άλλο έτσι προσωπικό θέλει. Να παντρευτώ, όχι. Από μία περίοδο της ζωής σου δεν ξέρουμε τίποτα για σένα. Ναι. Δηλαδή τα προσωπικά σου τα κρατάς. Τα κρατάω. Να σου πω, τελείωσαν τα προσωπικά μου. Τώρα έχω μία κόρη, την κόρη της αδελφής μου. Ακριβώς. Έχει κάνει και ένα παιδάκι και ασχολούμαι με αυτά. Ξέρω, ίσως αυτό είναι ο χρόνος. Είσαι γεμάτη στα προσωπικά σου, δηλαδή έχεις ζήσει τους μεγάλους έρωτες που θα μπορούσε να ζήσει μία γυναίκα. Οι μεγάλοι έρωτες είναι αυτοί που μας πάνε παρακάτω. Κοίτα, οι μεγάλοι έρωτες είναι οι τελευταίοι. Πιστεύω. Ο πρώτος και ο τελευταίος άντρας είναι. Εγώ τώρα είμαι με έναν άντρα, έλειπα και πολλά χρόνια. Με γεμίζει αυτός ο άνθρωπος. Είμαι εντάξει. Δεν έχω αποθυμένα. Και ξέρεις τι, είναι πολλά τα χρόνια που δεν παίζει το ερωτικό μου. Όταν ήμουν νέα, ήταν το άπαν για μένα. Ναι. Ούτε οι καριέρες με ενδιαφέραν. Τα άκουγα την καριέρα μου. Λέει και κοιμόταν νωρίς για να γίνει φρέσκια το πρωί. Αυτά δεν υπήρχαν για μένα. Υπήρχε αυτό που αγαπούσα και αυτά και τα μπουζούκια. Και... Με τη γνώση, γιατί οφείλουμε και αυτά, ακριβώς. Και με το πέρασμα του χρόνου, δεν τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Γιατί, αν μου πεις να πάμε να βάλεις μπουζούκια, θα έρθω. Αλλά είμαι πιο. Δεν δίνω τα αισθήματά μου για πλάκα πια. Απόψε το βράδυ δίνει την τελευταία της παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με το έργο Μανώλης. Ένα έργο που έχει λατρέψει και έχει αγαπήσει. Και μαζί με τον Κώστα Βαγιανό μας μιλούν για αυτό το έργο που θα ταξιδέψει και σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Πες μου για αυτό το ρόλο, γιατί τσαλακώνεσαι σε αυτό το ρόλο. Ναι, έτσι. Κάνω. Είναι ένας ρόλος που το έχει παίξει η Δέσποινα Πεπεδέλη. Ακριβώς. Κάνω μια γυναίκα γύρω στα 75-80, που έχει χάσει το παιδί της. 35 χρονών έχει χάσει το παιδί της. Και όταν χάσει ένα παιδί 35, είναι δυσβάσταχτο. Έχει λοιπόν απομονωθεί με τα μαύρα, δεν έχει ποτέ βγάλει τα μαύρα και έχει μια γάτα που τη λέει Μανώλη, γιατί το παιδί της τον έκανε Μανώλη και μιλάει μόνο με τη γάτα. Δηλαδή λέει μέσω της γάτας λέει αυτά που θέλει να πει. Με την κυρία Φόνση είμαστε φίλοι χρόνια, είναι πολύ καλή φίλη και σπουδαία ηθοποιός βέβαια. Και μέσα από αυτή την επαφή έτσι, με το χώρο αυτό σκηνοθέτησα αυτό το συγκεκριμένο θεατρικό έργο. Ένα μονόλογο που λατρεύει πολύ η Άννα Φόνσου, από ό,τι μου είπε. Δικαίως το λατρεύει, πραγματικά. Είναι ένα απλό αλλά και τόσο σύνθετο έργο. Είναι ένα έργο που είναι και επίκαιρο, παρότι έχει γραφτεί για την Κύπρο και για τα γεγονότα πρώτης εισβολής, δηλαδή για το πραξικόπημα. Παραμένει απόλυτα επίκαιρο, ιδιαίτερα τώρα στις μέρες μας αυτές που περνάμε η πατρίδας μας. Κυρίως για το πόσο σεβαστή πρέπει να είναι η δημοκρατία και πόσα πράγματα μπορούν να συμβούν με την έλλειψή της. Και αφετέρου είναι ο πανανθρώπινος και διαχρονικός πόνος της μάνας που χάνει το παιδί. Πολύ ωραία συνέντευξη, Στάθη. Έτσι, ακούσαμε διαφορετικά πράγματα από την Άννα. Ναι, κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει. Να πούμε ότι έχουμε κάνει και ένα ωραίο γύρισμα στο σπίτι του ηθοποιού που θα το δούμε σε λίγες μέρες, στις επόμενες εκπομπές. Να δούμε εκεί πέρα πώς ζούνε και τι γίνεται. Πρέπει να διορθώσω κάτι. Τι? Πρέπει να πω κάτι. Τη συνταγή. Αν θυμάστε πριν τα κούκκι που ήταν λίγο παραπάνω. Ναι. Δεν φταίς εσύ. Α, δεν φταίω εγώ. Τέλεια. Σώσε με. Φταίω εγώ. Εσύ φταίες, ναι. Γιατί τι έκανες. Λοιπόν, γιατί μπέρδεψα λίγο το χρόνο ψησίματος. Μπορείς το χρόνο. Λοιπόν, τα cookies, να επανορθώσω, θέλουν 10 με 12 λεπτά και όχι 20, όπως σας είπαμε. Α. Αλλιώς θα γίνουν κάρβουνο. Εμείς εδώ
Τα προλάβαμε στο τσακ. Το θέμα είναι ότι εντάξει, καλή μας θέληση, αλλά εσείς στο σπίτι για να μην σας καούνε. 10 με 12 λεπτά. Και ξέρεις, με τα μπέρδεψα με τα λουκανικοπιτάκια που είχαμε φτιάξει. Α, αυτά θέλουν 20 λεπτά. Mm. Αυτά θέλουν 10 με 12 λεπτά. Αλλιώς θα πάτε στο Trufa Chocolate Bar που μας έχει φέρει όλα αυτά τα ωραία γλυκά εδώ στο στούντιο και μας γλυκαίνει. Για να φάτε τα γλυκά έτσι όπως πρέπει να είναι. Βασίλη. Καλησπέρα. Τι έγινε? Κάναμε μια χαρά. Εντάξει. Σήμερα έχουμε περάσει πολύ ωραία, έχουμε γελάσει πάντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, Στάθη. Δηλαδή, δεν είναι αλήθεια ότι όλο το πλατό γελάει μαζί μου. Εντάξει, Στάθη μου, πραγματικά, εμείς, να σου πω τώρα, θα πω λίγο το backstage. Βάλαμε τώρα, πες ότι βάλαμε, πρέπει να σου βάλουμε. Τι βάλατε, γρήγορα, τι βάλατε. Εγώ του έβαλα 4. Εσύ να φύγεις. Εγώ 3. Και εσύ να φύγεις. Από τα 100, η εντάξει, εγώ του βάλω βάση 5. Εντάξει, λίγο να... Ευχαριστώ τον Κοντρόλ, ευχαριστώ την συντάκτρια. Συντάκτρια, όπως εδώ η Ρούλα Κουσκουρή επίσης. Άριστα σου βάζουμε και περάσαμε ωραία. Άριστα. Α, ευχαριστώ. 5 και 4, 9, εντάξει. Βασίλη, μινιατούρες. Χόμπι. Χόμπι. Ακριβό. Αναλόγως θες να κάνεις. Και ακριβό και φθηνό χόμπι. Άμα θέλεις να ασχοληθείς με μινιατούρες, το θέμα το οποίο θα ακολουθείς και δούμε σε λίγο, είναι ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο, γιατί γενικότερα εμένα μου αρέσουν τα χόμπι. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν χόμπι για να ξεσπάνε κάπου. Το χόμπι και να μην είναι κόλλημα είναι λίγο δύσκολο. Που λες τώρα αν είναι ακριβό, μπορεί να το κάνεις και ακριβά, μπορεί να το κάνεις και φθηνά. Μπορεί να παίρνεις φθηνές μινιατούρες, μπορεί να παίρνεις ακριβές μινιατούρες. Μπορείς να κάνεις ακριβά σπορ, μπορεί να κάνεις φθηνά σπορ. Το θέμα είναι αυτό που κάνεις να σε ικανοποιεί και να περνάς ωραία. Χαλαρά και να ξεφύγεις λίγο την καθημερινότητα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι βρήκες και μετά εσύ θα και θα σχολιάσω. Το να διαθέτεις μια συλλογή με 2.500 αυτοκίνητα προκαλεί δέος. Στην πραγματικότητα, δεν αναφερόμαστε σε αληθινά μοντέλα, αλλά σε μινιατούρες. Μία τέτοια συλλογή, από τις πιο σπάνιες στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, έχει στην κατοχή του ο Στέφανος Σπάρταλης, γνωστός οδηγός αγώνων και με πολλά πρωταθλήματα, όπως είναι φυσικό, έχει μεγάλη αγάπη για τα αυτοκίνητα. Ξεκίνησα, αν θυμάμαι καλά, το 1984, όταν είχα βγει μια βόλτα στο Κολωνάκι έτσι και από ένα γνωστό μαγαζί σκουπά, που είχε μόνο μινιατούρες, μου τράβηξε την προσοχή μία. Από εκείνη την ώρα και μετά ξεκίνησε ένα mock όπου δικτυώθηκα σε διάφορα μαγαζιά και έπαιρνα μινιατούρες με τις σακούλες. Εδώ βρίσκονται από το 1955 και μετά όλα τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Υπάρχουν μινιατούρες σε αρκετά καλή έτσι, αντιγραφή, όπου μπορεί να τις βρει με 50-60 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όταν ψάχνεις κάτι ιδιαίτερο, το κόστος ανεβαίνει και μπορεί να φτάσει για κάποιο σπάνιο και τα 200 και τα 300 ευρώ, ακόμα και παραπάνω. Ας πούμε αυτό εδώ, το Escort, είναι το λεγόμενο μαύρο Escort του Βατάνε. Με το σύστημα ejection, το Lucas, ας πούμε, που λέγανε ότι έβγαζε 300 άλογα. Το ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, το βρήκα από ένα ιδιώτη. Τι είναι αυτό που σε ικανοποιεί πιο πολύ για να κάνεις αυτή τη συλλογή και να τη μεγαλώσεις ακόμα περισσότερο? Που κατεβαίνω εδώ σε αυτόν τον χώρο και έχω να βάλω 25-30 κομμάτια και πρέπει να τα βάλω σύμφωνα με την ημερομηνία τους, σύμφωνα με τον αγώνα τους και σύμφωνα με την μάρκα τους. Τώρα για να φτιάξεις μια τέτοια συλλογή καταλαβαίνεις ότι θέλει χρόνο πάνω απ' όλα, δυνατότητα οικονομική που στις μέρες μας είναι λίγο έτσι δύσκολη. Ωραία, έτσι, συλλογή. Θα έκανε συλλογή με μινιατούρες? Όχι. Με μινιατούρες αρωμάτων. Ο καθένας με τον πόνο. Εντάξει. Όχι. Γιατί? Κοίταξε, είναι όμως ωραίο ο καθένας να έχει έτσι το χόμπι του. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά εγώ, ας πούμε, προτιμώ την επικοινωνία, την καλή παρέα. Πάντως δεν είναι μόνο ότι αγοράζεις μια μινιατούρα, είναι να τα βάλεις και στη σειρά, να τα βάλεις με χρονολογική σειρά. Να τα ξεσκονίζεις ένα-ένα. Να τα ξεσκονίζεις ένα-ένα. Εκτός αν σε βοηθάει η γυναίκα σου.
Και συγγνώμη να ξεσκονίζει. Να ρωτήσω κάτι, είναι ακριβά αυτά που έχει ο κύριος το ρεπορτάζ? Εντάξει, υπάρχουν και φθηνές μινιατούρες, υπάρχουν και ακριβές. Μάλιστα. Πάντως είναι φοβερό να ψάχνεις μια μινιατούρα. Να περνάω την ώρα μου έτσι με ωραία παρέα και να φτιάχνω cookies και τώρα θα σας δείξω πώς θα έπρεπε να είναι τα cookies. Να τα, έρχονται. Λοιπόν, επειδή μου κόψε και κάποια στιγμή είπα το τρίτο ταψί να γίνει σωστό, έτσι πρέπει να είναι τα cookies. Πού το, να το. Αυτά είναι. Ταπ! Λοιπόν, ορίστε, παραδίδω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τα κούκκι. Είναι αυτά. Είναι αυτά. Μετά που γυρνάμε από το διάλειμμα, βλέπει όλοι να κατεβάζουν τα κούκκι στο τραπέζι. Γιατί, γιατί. Πολύ νόστιμα. Ωραίο. Τα 20 λεπτά ήταν πιο ωραία. Ναι, να είδες. Λοιπόν, επιλέγετε και ψήνετε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ παρέα μας. Ραντεβού το άλλο Σάββατο, την ίδια ώρα όπως πάντα, 12 με 2, μαγκαζίνο live. Να ευχαριστήσω και τους Satisfy που ήταν σήμερα κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι προσκαλείτε και ένα ζευγάρι να έρθει εκεί που εμφανίζεστε. Στο χώρο που εμφανίζομαι εγώ. Ωραία. Στιγμή, η Αθήνα τη νύχτα λέγεται, στην Ποσειδόνος 81 και Σαράφη 5. Προσκαλούμε να κάνουμε ένα δώρο κι εμείς, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, οι πρώτοι που θα πάρουν τώρα τηλέφωνο για το δώρο αυτό, ναι, θα πούνε. Ο πρώτος που θα πάρει, οποιαδήποτε Παρασκευή θέλει, είναι καλεσμένος με την κοπέλα του, με το φίλο του, με όποιον θέλει. Τέλεια. Να έρθει να μας ακούσει και να. Θα κλείσουμε τώρα με μουσική για να πάρουμε άλλη μια έτσι γερή δόση. Ωραία. Θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, ένα χαρούμενο τραγούδι. Έγινε. Θέλω να νιώσω, να ζήσω δυνατά τη ζωή. Θέλω να αγγίξω το χρώμα του ουρανού την αυγή. Θέλω να κλείσω τις σκέψεις σε ένα μαύρο κουτί. Θέλω να κάνω το χρόνο προς τα πίσω να έρθει. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Και όλα αυτά θέλω να τα θέλεις εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Και όλα αυτά θέλω να τα θέλεις εσύ. Ευχαριστούμε πολύ.